Φίλες και φίλοι, χαίρετε, ακολουθεί ένα μεγάλο βίντεο, το οποίο είναι συγκερασμός 5 παλαιότερων βίντεο, στην ευρύτερη θεματική, διαζύγιο και παιδιά. Θα σας μιλήσω λίγο για το ποια βίντεο έχω συμπεριλάβει και με ποιο σκεπτικό, είναι 5. Το πρώτο βίντεο έρχεται από πολύ παλιά. Έρχεται από τις 2 Φεβρουαρίου 2015, 8,5 χρόνια πριν. Και είναι ένα βίντεο το οποίο έγινε στα πλαίσια της διαδικτυακής σειράς που κάναμε τότε, ειδικά για το YouTube, με τον Λουκά Χριστοδουλίδη. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και την περιγραφή που είχα γράψει τότε κάτω από εκείνο το επεισόδιο, που έχει μέσα πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες. Το δεύτερο βίντεο έρχεται από το 2019 και έχει τίτλο «Διαζύγιο, ανώριμος πρώην και παιδιά». Το τρίτο βίντεο έρχεται από το 2021 και έχει τίτλο «Διαζύγιο με παιδιά και πρώην που με θυμώνει». Κατά τη διάρκεια αυτού του βίντεο από το 2021, παρεμβάλλεται το βίντεο που έγινε το 2020, όταν η ίδια γυναίκα που έγραψε επιστολή το 2021 με θέμα τον πρώην της που τη θυμώνει μετά από το διαζύγιο με παιδιά, είχε στείλει επιστολή για ένα πολύ δύσκολο θέμα που αντιμετώπιζε, ότι προσπαθούσε να αποφασίσει εάν και πώς θα πάρει διαζύγιο ενώ ήταν έγκυος το 4ο παιδί. Επειδή αυτό είναι ένα video compilation, συγκερασμός παλαιότερων βίντεο, είπα γιατί να βάλω στην περιγραφή του βίντεο το σύνδεσμο, ας το συμπεριλάβω σε ολόκληρο το βίντεο, ώστε να μπορείτε να το δείτε χωρίς κόπο. Και το τελευταίο βίντεο που ολοκληρώνει αυτό το potpourri, το 5ο και τελευταίο βίντεο, έρχεται από το 2022 και έχει τίτλο «Το παιδί δεν το σκέφτεσαι όταν πας να χωρίσεις από ένα νάρκισο». Αυτό το compilation βίντεο, αυτό το βίντεο συγκερασμός παλαιότερο βίντεο με τη γενικότερη θεματική διαζύγιο και παιδί, θα μπει οπωσδήποτε στο playlist για το διαζύγιο. Σας θυμίζω ότι ανεβάζω ξανά αυτά τα βίντεο για αρκετούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι για να βελτιώσω τον ήχο παλαιότερων βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι. Και ένας άλλος λόγος είναι για να συγκεράσω και να μαζέψω στο ίδιο σημείο διάφορα παλιότερα βίντεο που έχουν παρόμοια θεματική. Και οπωσδήποτε ένας τρίτος λόγος είναι ούτως ώστε παλιότερα βίντεο να ανεβούν χωρίς διαφημίσεις και για όσους βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή. Επειδή έχει 6 μήνες περίπου που ξεκίνησε το τρίτο επίπεδο, έμπαιναν τα καινούργια βίντεο χωρίς διαφημίσεις. Έτσι, τώρα με αυτή τη διαδικασία μπαίνουν και παλαιότερα βίντεο. Και φυσικά ο τέταρτος λόγος, που είναι ίσως και εξίσου σημαντικός με τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο, είναι ότι χρειάζομαι λίγη ξεκούραση, οπότε επαναφέροντας παλαιότερα βίντεο κάνω λιγότερη δουλειά για να προετοιμάσω το βίντεο της ημέρας. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο. Φίλοι και φίλες, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα σε ένα ολοκένουργιο διαδικτυακό επεισόδιο, Like Thekla. Πάντοτε με την στήριξη της ψυχολόγου μας, Θέκλας Πετρίδου. Θέκλα μου, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Γεια σου, Λουκά μου. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Καλό μήνα επίσης σε όλους τους φίλους. Ο μήνας των ερωτευμένων. Για μένα είναι ο μήνας που γεννήθηκε η κόρη μου. Σήμερα είναι γενέθλια της Κυριακής. 2 Δευτέρου 2000 γεννήθηκε η Κυριακή. Να σου ζήσει, να τη χαίρεσαι. Όταν γεννήθηκε η Κυριακή, είναι αγάπη για την κόρη μου. Και με όλα τα καλά. Ευχαριστώ. Να ζήσεις, Κυριακή μου. Και περιμένουμε κεράσμα. Περάσετε μετά, να σας κεράσετε. Θα περάσουμε να μας κεράσεις. Λοιπόν, γιατί σήμερα. Διαζύγιο και παιδιά. Για παιδιά θα μιλήσω. Ωραία. Με γραμμά. Να περάσουμε στο γράμμα μας. Ναι. Γεια σας. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας. Τα θέματά σας είναι χρήσιμα και βοηθητικά. Είμαι μητέρα 2 παιδιών ηλικίας 5 και 8 χρόνων. Με τον πατέρα τους βρισκόμαστε σε διαδικασίες διαζυγίου. Ήδη έχει φύγει από το σπίτι εδώ και 2 εβδομάδες. Θέλω να ζητήσω τη γνώμη σας για το πώς να διαχειριστώ τα παιδιά. Ακόμη δεν τους το έχουμε πει ότι χωρίζουμε. Τους είπαμε πως ο πατέρας τους έχει πολλή δουλειά και μένει στο γραφείο για να προλάβει. Η κόρη μου είναι 8 χρονών, με ρωτάει συνέχεια αν θα χωρίσουμε και γιατί, και ψάχνει τον πατέρα της. Ο γιος μου, που είναι 5 χρονών, δεν δείχνει να έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα. Τον περιμένει όμως με χαρά όταν έρχεται να τους πιάσει.
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να τους πούμε για το ότι θα χωρίσουμε. Θέλω να σημειώσω πως είναι δική μου απόφαση να χωρίσουμε και δεν θέλω να τα ξαναβρω με τον πατέρα τους. Μάλιστα. Τα διαζύγια, το πώς, βασικά σήμερα το θέμα μας θα είναι το πώς επηρεάζει τα παιδιά ένα διαζύγιο και όπως συγκεκριμένα μας ρωτάει η τηλεθεάτρια για το πώς μιλάει στα παιδιά της για το διαζύγιο. Το γράμμα που διάβασες, Λουκά, έχει τα εξής στοιχεία που παρατήρησα. Το ένα στοιχείο είναι ότι η κοπέλα είναι πάρα πολύ συνειδητοποιημένη. Ξέρει ότι θέλει να χωρίσει, είναι συνειδητοποιημένη και μας γράφει ξεκάθαρο ότι δεν θέλει να ξαναβρει με τον πατέρα μας. Το στοιχείο, τον πατέρα των παιδιών της, το στοιχείο του να είμαστε ξεκάθαροι σε ένα χωρισμό είναι πάρα πολύ βοηθητικό για όλους, ώστε να μπορέσουν να το συνειδητοποιήσουν, να το αντέξουν, να το αφομοιώσουν. Ένας χωρισμός, ένα διαζύγιο είναι όπως ένας μικρός θάνατος. Πεθαίνει η σχέση του ζευγαριού και επίσης πεθαίνει και η κατάσταση στην οποία έχουν μεγαλώσει τα παιδιά και έχουν συνηθίσει να ζουν τα παιδιά. Δεν είναι απαραίτητα κακό ένα διαζύγιο, γιατί εάν μέσα σε μια οικογένεια, μέσα σε ένα ζευγάρι, έχουμε καυγάδες, έχουμε διαφωνίες, έχουμε άσχημη κατάσταση, το να φτάσει το ζευγάρι στην απόφαση να χωρίσει, μπορεί αυτό να σημαίνει αυτόματα ότι θα καλυτερεύσει η ζωή των παιδιών. Εντάξει? Άρα, όταν έχουμε πολύ άσχημη σχέση του ζευγαριού, έντονους καυγάδες, θυμούς, διαφωνίες, δυστυχία των δύο γονιών, το διαζύγιο είναι μια ευχάριστη κατάληξη από αυτήν την πλευρά, ότι τελειώνουν τα προβλήματα των παιδιών. Όταν όμως η σχέση των γονιών δεν είναι τέτοια ώστε η οποία να προκαλεί στα παιδιά ανησυχίες και εντάσεις άμεσα, γιατί θεωρώ ότι για να φτάσει ένα ζευγάρι στο χωρισμό σημαίνει ότι τουλάχιστον η σχέση του δεν ήταν ειλικρινής, δεν ήταν καλή, δεν ήταν ευχαριστημένη και οι δύο ή ο ένας από τους δύο. Οπότε τα παιδιά αυτόν το γνωρίζουν διαστητικά ότι δεν είμαστε καλά. Τα παιδιά είναι, όπως και τα μικρά ζώα, τα κατοικίδια, καταλαβαίνουν, νιώθουν, διαισθάνονται αν είμαστε καλά ή όχι. Τώρα, η τηλεθέατρια είναι ξεκάθαρη, λέει, έχει δύο παιδιά, ένα παιδί στα 8, ένα κορίτσι στα 8, ένα αγόρι στα 5 και λέει ότι δεν έχουν μιλήσει στα παιδιά τους για το ότι χωρίζουν. Εντάξει, δεν μας λέει πολλές πληροφορίες. Έχει σημασία εάν ο ενδιαστάσεις σύζυγος της αποδέχεται ασμένος, αποδέχεται ευχάριστα και συμφωνεί με το να χωρίσουν ή αν δεν το αποδέχεται. Εκεί θα υπάρχουν θέματα. Τώρα, να μιλήσουμε έτσι λίγο γενικά για το πώς μιλούμε στα παιδιά για το διαζύγιο. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ καλή ιδέα οι δύο σύντροφοι να είναι ξεκάθαροι μεταξύ τους και να τα συζητήσουν όλα, να τα αποφασίσουν, να πάρουν το χρόνο τους για να πάρουν μια τέτοια απόφαση, όπως χρειάζεται χρόνος για να πάρουμε την απόφαση να παντρευτούμε, και σοβαρότητα και υπευθυνότητα, έτσι χρειάζεται χρόνος και σοβαρότητα και υπευθυνότητα και δέσμευση στις αποφάσεις που θα πάρουμε μαζί για να χωρίσουμε. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, συνήθως οι άνθρωποι δίνουν περισσότερη έμφαση στο να προετοιμάσουμε ένα γάμο. Σκεφτείτε πόσο χρόνο, χρήμα, ενέργεια δίνουμε για να σχεδιάσουμε, να προγραμματίσουμε ένα γάμο και πόσο λίγη σημασία δίνουμε στο να τελειώσουμε αυτό το γάμο. Άρα, θα έλεγα αυτό που έχω να πω πρώτα στην τηλεθέατρα είναι, είναι καλή ιδέα να συζητήσει με τις ώρες διεξοδικά με τον πατέρα των παιδιών της τα θέματα τους, τα θέματα που τους οδηγήσαν στο διαζύγιο, να σιγουρευτεί η απόφαση και από τις δύο πλευρές. Εάν δυσκολεύονται να τα βρουν μεταξύ τους στο να αποφασίσουν στο πώς θα χωρίσουν, καλή ιδέα είναι να συμβουλευτούν και έναν ειδικό. Ο ψυχολόγος μπορεί να μας βοηθήσει όχι μόνο να δημιουργήσουμε μια σχέση, όπως ρωτούσαν η κοπέλα στην προηγούμενη εβδομάδα, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σχέση. Ένας ψυχολόγος μπορεί να μας βοηθήσει και στο πώς να τελειώσουμε μια σχέση ή να την αλλάξουμε τη σχέση. Γιατί όταν χωρίζεις και έχεις παιδιά, δεν τελειώνει ποτέ η σχέση σου με το άλλον πρόσωπο, να αλλάζει μορφή η σχέση σου με το άλλον πρόσωπο. Λοιπόν, άρα πρώτα απ' όλα είναι καλή ιδέα, πολύ καλή ιδέα, να είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα μεταξύ της ιδίας και του συντρόφου της. Του ενδιαστάσει συντρόφου της. Τα περισσότερα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε οι ψυχολόγοι με παιδιά κατά τη διάρκεια ενός διαζυγίου αφορούν στη διαφωνία των δύο γονιών σε σχέση με την απόφαση του διαζυγίου αυτήν καθ' αυτή και σε σχέση με τις διαδικασίες που θα τηρηθούν κατά το διαζύγιο. Και τα παιδιά βρίσκονται μέσα στη μέση και είναι μπαλάκια. Άρα είναι πάρα πολύ καλή ιδέα
να, η περισσότερη έμφαση πρέπει να δοθεί στους δύο. Αυτοί οι δύο να μιλήσουν, να συζητήσουν, να αποφασίσουν πράγματα και να τα τηρήσουν. Και το πρόβλημα στην Κύπρο είναι ότι συνήθως το οικογενειακό περιβάλλον, το φιλικό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον δεν είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικό. Μπορεί να πιέζουν το ζευγάρι να μην χωρίσει, να προσπαθούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους, τις σχέσεις τους, τις θέσεις τους πάνω σε αυτό το θέμα κτλ. Τώρα, όσον αφορά στα παιδιά, θεωρώ ότι στα παιδιά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και ίσοι για να μην τα πελάνουμε. Εντός εισαγωγικών, δεν το λέω κυριολεκτικά. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που σε τρελαίνει, είναι να βλέπεις κάτι και να είναι άσπρο, να τείχος εδώ, είναι άσπρος, και να σου λέει, όχι μάνα μου, δεν είναι άσπρος, δεν είναι κρέμ, είναι κόκκινος. Εσύ να το βλέπεις πως είναι άσπρος και εγώ να επιμένω ότι είναι κόκκινος. Αυτό, όταν είσαι νεαρό παιδί και έχεις το γονιό σου σε πάρα πολύ ψηλή θέση, με όλα τα μικρά παιδιά έχουν τους γονείς σου σε πολύ ψηλή θέση, μπορεί να σε μπερδέψει, μπορεί να σε κάνει να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Άρα χρειάζεται να είμαστε ειλικρινείς με τα παιδιά μας, να τους λέμε την αλήθεια, την οποία ούτως ή άλλως ξέρουν την. Και να μην πεις του παιδιού ότι είσαι δυστυχισμένος, νιώθει το. Το ζει. Το ζει, ναι, στο σπίτι. Και να μην πεις του παιδιού ότι θα χωρίσεις, αφού το βλέπει. Έφυγε ο πατέρας από το σπίτι. Έρχεται να μας πιάνει κάποιες ώρες, όπως κάνει, ας πούμε, και ο πατέρας της τάδε φίλης μου, της τάδε συμμαθήτριας μου, η οποία επίσης έχει χωρίσει οι γονείς της. Άρα είμαστε ειλικρινείς με τα παιδιά, λέμε την αλήθεια. Καλύτερα είναι το άριστο να έχουμε σταθερές αποφάσεις, ώστε να μην τους αλλάζουμε αυτά που τους λέμε. Δηλαδή, αποφασίσαμε να χωρίσουμε να είναι τελεσίδικο, να μην πηγαίνει και να έρχεται ο πατέρας από το σπίτι ή η μητέρα. Δηλαδή να υπάρχει μια ξεκάθαρη. Με μια βαλίτσα στο χέρι. Μια ξεκάθαρη κατάσταση. Ναι. Να μην εναλλάσσουν. Δηλαδή το παιδί να ξέρει ότι χωρίζουν οι γονείς μου, έχω αυτό το πλήγμα στη ζωή μου, έχω αυτό το πένθος, θα το πεθύσω, θα το περάσω και θα τελειώνει. Όχι κάθε φορά που πάμε πίσω. Να το διαχειριστούμε. Τα παιδιά μας γίνονται πειραματόζωα. Δηλαδή ένα μωρό μπαίνει στη διαδικασία να συνειδητοποιήσει ότι οι γονείς του χωρίζουν, να πενθήσει, να πονέσει, να αρχίσει να προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες ζωής. Τσουπ, έρχεται πίσω. Άλλο θα τα ξαναβρούν για τα παιδιά. Για τα παιδιά. Ναι, για τα παιδιά. Η εύκολη λύση. Πίσω κάνει χαρά το παιδί, να αρχίζουν ξανά οι καυγάδε, να αρχίζουν ξανά τα παιδιά, ξαναφεύγει. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε τουλάχιστον μπερδεύουμε ένα πισοδρόμισμα. Ναι. Με όσα ζευγάρια έχω δουλέψει, η συντριπτική πλειοψηφία, κατά τη διάρκεια ενός διαζυγίου, η συντριπτική πλειοψηφία κάνουν αυτό το πισοδρόμισμα. Δηλαδή λένε θα χωρίσουμε, τελείωσε και επιστρέφει πίσω μετά. Οπότε είναι καλό για τα παιδιά μας να μην έχουμε αυτά τα πισοδρομίσματα. Προσοχή στο πώς θα διαχειριστούμε την καταστάση. Λέμε την αλήθεια, ναι. Τους δίνουμε τόσες πληροφορίες όσες μπορούν να καταλάβουν και να κατανοήσουν στην ηλικία τους. Εάν για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός διαζυγίου στο οποίο υπήρξε τρίτον πρόσωπο, είτε η μητέρα είτε ο πατέρας είχαν μια εξωζυγική σχέση, δεν είναι ανάγκη να πάμε να πούμε τον παιδιό μας, ξέρεις, η μάμα σου απάντησε με ή ο παπάς μου απάντησε με. Είναι σωστό το πράγμα. Να βάζουμε τα παιδιά στη διαδικασία να βιώνουν τα έντονα αρνητικά συναισθήματα που βιώνουμε εμείς. Ούτε είναι καλή ιδέα να λέμε στα παιδιά φταίει η μάνα σου που χωρίζουμε ή φταίει ο πατέρας σου που χωρίζουμε. Αν δύο άνθρωποι χωρίζουν, δεν φταίει ποτέ μόνο ο ένας. Πάντα φταίνε και οι δύο. Λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο, αλλά πάντα φταίνε και οι δύο. Όπως είναι δύο που χρειάζεται για να κάνω μια σχέση, έτσι είναι δύο που χρειάζεται για να χωρίσουν. Άρα δεν βάζουμε τα παιδιά στη διαδικασία να νιώθουν ότι φταίει ο άλλος γονιός. Επίσης, δεν τους βάζουμε να διαλέξουν. Εσύ, γέ μου, εσύ, κόρη μου, δικαιούσε να διαλέξεις να χωρίσεις που τον άντρα, αν είναι η γυναίκα μου, δεν σου κάνουν. Το παιδί σου δεν τίθεται θέμα χωρισμού του παιδιού σου από το γονιό του, από τη μάνα του, από τον πατέρα του. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Για να είναι τα παιδιά μας ευτυχισμένα και υγιή και ολοκληρωμένες προσωπικότητες, πρέπει να έχουν όσο καλύτερη σχέση γίνεται και με τους δύο γονείς τους, όχι μόνο με τον έναν. Δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι αν πάρουμε τα παιδιά με το μέρος μας. Το μόνο που έχουμε να προκαλέσουμε είναι ζημιά στα παιδιά μας τα ίδια. Να διχάσουμε τα παιδιά μας. Είτε μου αρέσει είτε όχι. Για παράδειγμα, εγώ έχω χωρίσει όταν ο γιος μου ήταν 5 χρονών και η κόρη μου ήταν 4 χρονών. Ο γιος μου και η κόρη μου 1,5. Ήταν πάρα πολύ μικρά τα παιδιά. Πάρα πολύ μικρά. Και έχουν μεγαλώσει, τώρα έχει 13 χρόνια, μεγαλώνουν μαζί μου. Εννοείται ότι επειδή μεγαλώνουν μαζί μου έχουν πάρει κάποια στοιχεία από μένα. Όμως καθημερινά ανακαλύπτω όμορφα, ωραία στοιχεία πάνω τους, τα οποία έχουν πάρει από τον πατέρα τους και από την οικογένεια του πατέρα τους. Για παράδειγμα, ο γιος μου είναι πολύ καλός αθλητής. Ο πατέρας του ήταν επαγγελματίας αθλητής. Εγώ είμαι άσχετη με τη γυμναστική. Ή επίσης η κόρη μου είναι πάρα πολύ καλή στο χορό. Εγώ είμαι άτσαλη, δεν ξέρω χορεύω. Είναι πολύ καλή στη ζωγραφική η κόρη μου, το οποίο επίσης έχει πάρει από την οικογένεια του πατέρα της. Ταλέντα. Δεν σημαίνει. Καλλιτέχνη. Και επίσης είναι όμορφα τα παιδιά μου, το οποίο νομίζω ότι επίσης έχουν πάρει από εκείνη την οικογένεια. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ χώρισα με τον πατέρα τους,
για οποιοδήποτε λόγο που δεν αφορά κανένα γιατί χώρισα. Ότι τα παιδιά μου πρέπει να είναι 100% θέκλα. Δηλαδή πρέπει να θέκλω πάνω στο. Έγινε, δεν εγκλωνοποίηση. Και όσο πιο συχνή επαφή έχουμε με την οικογένεια του πατέρα του και με τι ρίζε του από εκείνη την πλευρά και πιο ισορροπημένη σχέση, τόσο το καλύτερο για του ίδιου, τόσο πιο καλά θα είναι τα δικά μου τα παιδιά. Δηλαδή πρέπει να είμαι ένα πολύ μεγάλο παλιάνθρωπο για να λέω α, χωρίσαμε για να σε εκδικηθώ, θα κάνω τα παιδιά να μην σε θέλω. Θα του τρέψω εναντίο σου. Θα του πω δεν είσαι καλό, δεν είναι καλή γονή σου, δεν είναι καλή οικογένεια σα. Είναι σωστό το πράγμα. Και αυτός ο μύθος, ο οποίος υπάρχει, ο αστικός μύθος, ότι όταν χωρίσουν οι γονείς τα παιδιά έχουν ψυχολογικά προβλήματα, είναι, υπάρχει αυτός ο μύθος ακόμη, συντηρείται αυτή η εικόνα ακόμη, επειδή ακριβώς κάποιοι γονείς χρησιμοποιούν τα παιδιά τους για να εκδικηθούν τον πρώην τους ή την πρώην τους. Δεν είναι απαραίτητο όταν χωρίσει ένα ζευγάρι τα παιδιά θα αντιμετωπίσουν συναισθηματικά προβλήματα ή ψυχολογικά προβλήματα περισσότερα από όσα θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά ενός ζευγαριού που δεν χωρίζει. Εάν όμως τα παιδιά σε μια οικογένεια που χωρίζει, σε ένα ζευγάρι που χωρίζει, χρησιμοποιούνται ως μπαλάκι εκδίκηση του ενός προς τον άλλο, τότε είναι πολύ πιο πιθανό να δημιουργηθούν προβλήματα. Και το άλλο. Ένα ζευγάρι το οποίο έχουν μεταξύ τους καυγάδες, έχουν διαφωνίες, έχουν διαφορές και δεν χωρίζει και παραμένουν σε μια κατάσταση αρρωστημένη, σε μια κατάσταση που είτε γίνονται καυγάδες, είτε υπάρχει ψυχρότητα μεταξύ των γονιών, τότε ίσως είναι μεγαλύτερα τα ψυχολογικά προβλήματα που θα παρατηρήσουν στα παιδιά, οι δυσκολίες οι ψυχολογικές, παρά αν χωρίσουν. Γιατί η σχέση μας με τον εαυτό μας και η σχέση μας με τον σύντροφο μας χρησιμεύει ως παράδειγμα στα παιδιά μας για το πώς είναι οι υγιείς σχέσεις. Όταν εμείς ζούμε σε μια πεθαμένη και βρωμισμένη σχέση, δηλαδή όχι απλώς πέθανε, είναι βρώμισε, τότε μαθαίνουμε στα παιδιά μας ότι έτσι είναι η αγάπη. Έτσι είναι η αγάπη, να μην σε νοιάζει για τον άλλον. Να μην σε ενδιαφέρει τι νιώθει ο άλλος, να μην εκφράζει τα συναισθήματα σου, να μην αγαπιέσαι, ότι σχέσεις είναι ρηχές, επιφανειακές, ψεύτικες. Γιατί γελάς? Με προβλημάτισες. Προβλημάτισες? Ναι, γι' αυτό δεν μιλάω. Οπότε είναι καλή ιδέα η τηλεθεάτρια να είναι ειλικρινής με τα παιδιά της και αν δει ότι τα παιδιά της σε αυτήν τη διαδικασία μέχρι να οριστικοποιηθεί το διαζύγιο, παίρνει και 3 με 6 μήνες περίπου, ίσως παίρνει 6 μήνες πλέον να βγει ένα διαζύγιο. Εάν δει ότι τα παιδιά της έχουν συμπεριφορές τις οποίες δυσκολεύεται ήδη να διαχειριστεί και δυσκολεύεται να τους βοηθήσει, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να πάρει τη βοήθεια ενός ειδικού, ενός ψυχολόγου που ασχολείται με παιδιά. Υπάρχουν ψυχολόγοι, συνάδελφοι, οι οποίοι ασχολούνται με παιδιά, είτε είναι σχολικοί εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, είτε είναι εικαστικοί ψυχοθεραπευτές, είτε είναι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι ή κλινικοί ψυχολόγοι, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί ώστε να ασχολούνται με παιδιά. Στην Κύπρο δεν υπάρχει ειδικότητα του παιδοψυχολόγου αυτή καθεαυτή ακόμη, δεν υπάρχει ως ξεχωριστή ειδικότητα, όμως διάφοροι συναδέλφοι από διάφορες ειδικότητες έχουν εκπαιδευτεί να δουλεύουν με παιδιά. Οπότε, εάν ήδη οι γονείς βλέπουν ότι δεν τα καταφέρουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ξεπεράσουν και να αφομοιώσουν αυτή την κατάσταση, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να ζητήσουν τη βοήθεια ενός θεραπευτή. Και όσα χρήματα δίνει κάποιος για να στήσει ένα γάμο, τα μισά να δώσει ώστε να πάρει τη βοήθεια των ειδικών, των ψυχολόγων, των ψυχολόγων που ασχολούνται με παιδιά, των δικηγόρων, τόσο το καλύτερο. Δηλαδή, ναι. Δεν πρέπει να φιδόμαστε των χρημάτων όταν έχουμε ένα διαζύγιο. Και των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για να βοηθήσουν όλα τα μέλη μιας οικογένειας να μπουν στην καινούργια ζωή. Σε περίπτωση που τα παιδιά θέλουν να κρατήσουν μυστικό το χωρισμό των γονιών τους, τι κάνουμε? Εννοείς να τον κρατήσουν μυστικό από τους φίλους τους? Ναι. Εντάξει, αυτό δείχνει ότι το παιδί δυσκολεύεται και νιώθει άσχημα, ντρέπεται για αυτό το θέμα και είναι καλή ιδέα να μιλήσουμε με το παιδί μας, να δούμε γιατί. Να δούμε τι φοβάται και αν δεν μπορούμε εμείς να το διαχειριστούμε, να το πάρουμε το παιδί σε ένα ψυχολόγο που ασχολείται με παιδιά. Τώρα, φυσικά θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολο πράγμα για ένα παιδί πλέον να πει ότι χώρισαν οι γονείς τους, γιατί ακόμη και στις τάξεις στα σχολεία τα μισά παιδιά προέρχονται από μονογονικές οικογένειες. Δηλαδή, είναι πολύ συχνό φαινόμενο πλέον. Και ίσως το να αναφέρουμε στα παιδιά ότι όπως πετάδε φίλο σου, κοιτάδε φίλοι σου, οι γονείς τους δεν τα βρήκαν μεταξύ τους, αλλά χώρισαν, αλλά ξεκολουθούν και ποιον αγαπούν τα παιδιά τους και να φρίζουν, έτσι κι εμείς. Μπορεί να φαίνομαι ως παράδειγμα τους συνομιλίκους τους οι οποίοι βιώνουν παρόμοια κατάσταση και τα μισά παιδιά συντάξει τους, αν όχι και περισσότερα, αυτές τις συνθήκες βρίσκονται ούτως ή άλλως. Τώρα, για το θέμα να ανέφερα πριν τους δικηγόρους, είναι καλό πράγμα όταν χωρίζει ένα ζευγάρι και είναι συνειδητοποιημένο να μπαίνουν αμέσως οι αγωγές για διαζύγιο. Ο πατέρας είναι πολύ καλό να ζητήσει
δικαίωμα επισκέψεων στα παιδιά του και να αιτηθεί και ο ίδιος, εφόσον συνήθως είναι ο πατέρας του για το σπίτι, να δίνει επίδομα διατροφής για τα παιδιά του. Η μητέρα είναι καλό να ζητήσει τη γονική φύλαξη, τη φύλαξη των παιδιών, με διατάγματα του δικαστηρίου, και ο λόγος που χρησιμοποιούν τα διατάγματα του δικαστηρίου είναι για να έχουμε ξεκαθαρισμένα πράγματα και να μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας για αυτά τα θέματα. Δηλαδή, όταν πάει ο πατέρας στο δικηγόρο, ο άντρας του δικηγόρου, και πει: θέλω να καταθέσω αγωγή διαζυγίου, επίσης θέλω να ζητήσω δικαίωμα ανεπισκέψεων των παιδιών μου και θέλω να δώσω και διατροφή. Η γυναίκα να πει: θέλω να έχω τα παιδιά εγώ στο σπίτι, θέλω τη διατροφή, να ζητήσει και η γυναίκα διατροφή, θα επίσης το διαζύγιο. Όλα αυτά τα διατάγματα βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία της ζωής μετά το διαζύγιο. Και καλό είναι να φροντίσουμε να μην λείψει από το παιδί ο γονιός που φεύγει από το σπίτι. Κοιτάξτε, η μητέρα που μένει στο σπίτι, μιλούμε τώρα, η συντριπτική πλειοψηφία είναι να μένει η γυναίκα στο σπίτι με τα παιδιά και ο άντρας να φεύγει. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στις οποίες γίνεται το αντίθετο, να φεύγει η γυναίκα και να μένει ο άντρας με τα παιδιά, χωρίς να σημαίνει ότι είναι κακό. Σε κάθε ζευγάρι, κάποιος μπορεί να είναι πιο εύκολο να διαχειριστεί τα παιδιά και κάποιον πιο δύσκολο. Δεν θεωρώ ότι είναι κανόνας να μένει η μάνα με τα παιδιά και ο πατέρας να είναι επισκεπτής. Μπορεί να γίνει και το αντίθετο. Εξαρτάται από την κάθε διαφορετική περίπτωση. Αλλά τώρα μιλάμε για την πλειοψηφία. Κάτι με ρώτησες. Καλό είναι, λέω, να φροντίσουμε να μην λείψει το παιδί. Α, ναι. Δεν μπορεί η μητέρα, η οποία συνήθως είναι η μητέρα που μένει στο σπίτι, δεν μπορεί η μητέρα να υποχρεώσει τον πατέρα να έρθει να βλέπει τα παιδιά του. Είναι θέμα δικής του ευθύνης αυτό το πράγμα. Αλλά εκείνο το οποίο μπορούμε οπωσδήποτε να κάνουμε είναι να μην αποτρέπουμε τα παιδιά μας από το να βλέπουν τον άλλο τον. Να κρατάμε τη σταθερότητα στις καθημερινές συνήθειες των παιδιών. Ναι, αυτό βοηθάει. Ναι, βοηθάει και γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε καλή επικοινωνία και μετά το διαζύγιο. Αν θέλεις μια φορά καλή επικοινωνία μέσα στο γάμο, μέσα στο διαζύγιο θέλεις δύο φορές καλή επικοινωνία. Και χρειάζεται να μπορεί να είναι ανοιχτές οι δίωδοι, ώστε να μπορούν οι δύο γονείς να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να κρατούν και κοινό μέτωπο απέναντι στα παιδιά τους. Και σίγουρα καλό είναι να τονώνουμε και την αυτονομία τους και την αυτοπεποίθησή τους. Των παιδιών. Πάμε πίσω πάλι στην καλή επικοινωνία των δύο πρώην συντρόφων. Οι δύο πρώην σύντροφοι θα είναι για πάντα γονείς των παιδιών αυτών. Είναι καλή ιδέα, πάρα πολύ καλή ιδέα και πολύ καλό και για τους ίδιους και για τα παιδιά τους να συνεργάζονται και για τα φροντιστήρια των παιδιών και για το σχολείο των παιδιών και για τις αθλοπαιδίες τους και για τα θέματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν και για τις φιλίες τους και για τις εξόδους τους. Δηλαδή να νιώθουν τα παιδιά ότι οι γονείς μας χώρισαν μεν, δεν τα βρήκαν μεταξύ τους, αλλά με εμάς, για μας έχουν έγνοια και έχουν κοινό μέτωπο και επίσης να νιώθουν και ασφαλή τα παιδιά, ότι έχουν την έγνοια μας οι γονείς μας. Και κάτι τελευταίο πριν το κλείσουμε, θα έλεγα ότι είναι καλό και η τηλεθεατρία και οποιοδήποτε γονείς βρίσκουν σε κατάσταση διαζύγιου να τονίσουν στα παιδιά τους ότι δεν φταίνε τα παιδιά επειδή χωρίζουν οι γονείς. Πολλές φορές τα παιδιά μπορεί να νιώθουν να ήμουν άταχτος, ήμουν άταχτη, γι' αυτό χωρίσαν οι γονείς μου. Ότι οι γονείς χωρίζουν για λόγους που αφορούν τους ίδιους, ότι δεν ταιριάζουν, ότι δεν φταίνε τα παιδιά γιατί χωρίζουν οι γονείς τους. Και ότι ό,τι και να κάνουν τα παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν γνώμη οι γονείς. Για να απελευθερώσουμε τα παιδιά μας από το βάρος που να νιώθουν υπεύθυνοι για το χωρισμό μας ή να νιώθουν υπεύθυνοι για τυχόν επανασύνδεσή μας. Και πάμε πίσω σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι καλό να είμαστε ξεκάθαροι. Δηλαδή, ένα διαζύγιο το οποίο γίνεται με ξεκάθαρες απόψεις, με σταθερές αποφάσεις, με υπευθυνότητα, μοίρασμα ευθυνών και επικοινωνία, μπορεί να μην αφήσει καμιά απολύτως σε ψυχολογική συναισθηματική ζημιά στο παιδί. Είναι το πώς το κάνουμε, δεν είναι το διαζύγιο το ίδιο που μπορεί να αφήσει ζημιά στο παιδί. Μάλιστα. Άρα, ξέρω ότι να ευχηθούμε στη φίλη, πολλή δουλειά, ευθύνη και καλά ξεμπερδέματα. Και αν εσύ ίδια σε κάποια φάση νιώσεις ότι δεν αντέχεις και χρειάζεσαι στήριξη, και για τον εαυτό σου να πας σε ψυχολόγο. Δεν είναι κακό, δεν είναι ντροπή, δεν σημαίνει ότι δεν τα καταφέρνεις. Απλώς θα πάρεις βοήθεια ώστε να τα καταφέρεις καλύτερα. Η φίλη έχει βάλει τίτλο από μόνη της «Διαζύγιο με παιδιά». Αγαπημένη μου Θέκλα, θα σου πω και τη δικιά μου ιστορία. Σε ακούω πάντα στο vlog και με βοηθάς πολύ. Είμαι από Ελλάδα, 38 ετών. Ίδια ηλικία και ο πρώην. Προχτές βάλαμε την πρώτη επιγραφή για το συνενετικό διαζύγιο. Δεν το ήθελα, ήθελα να προσπαθήσουμε και άλλο με συμβούλους, ψυχολόγους κτλ.
Ξέρω το μερίδιο ευθύνης μου, γκρινιάρα, ζηλιάρα, χτυτική, καταπιεστική. Μ' αρέσεις φίλοι που κάνεις αυτογνωσία, μ' αρέσει αυτό, μπράβο. Το μόνο λάθος του πρώην είναι ότι δεν κατάλαβε ποτέ ότι έκανε την δικιά του οικογένεια και δεν έκανε πέρα τους τοξικούς γονείς του και την αδερφή του, η οποία ακόμη είναι ελεύθερη. Πάντα ήταν μέσα στο σπίτι μας. Τον έκανε η μάνα του ψυχολογικό πόλεμο. Για παράδειγμα, κανονίζαμε να πάμε εμείς εκδρομή Κυριακή, έπαιρνε τηλέφωνο και ξεκινούσε «Α, εκδρομή, θα έρθουν οι θείοι στο χωριό για φαγητό, ελάτε να χαρεί και ο παππούς» κτλ. Και αφήναμε την εκδρομή για να πάμε στο χωριό, γιατί μετά θα είχαμε μούτρα. Σταματάω εδώ. Λοιπόν, δεν έχω κανένα λόγο να μην δεχτώ αυτά που λες εσύ η ίδια για τον εαυτό σου, ότι ήσουν γκρινιάρα, χτυτική. Πώς λες ότι ήσουν γκρινιάρα, χτυτική και καταπιεστική. Αυτά είναι λόγια που λες η ίδια για τον εαυτό σου. Δεν έχω κάποιο λόγο να μην τα δεχτώ. Δεν δίνεις πολλές λεπτομέρειες για το να εξηγήσεις γιατί ήσουν έτσι. Αυτό όμως που θέλω να σχολιάσω για την εκδρομή και για το χωριό. Συγγνώμη, όταν τα παιδιά μας παντρεύονται, και τώρα απευθύνομαι σε γονείς που έχουν παιδιά σε μεγάλη ηλικία, που έχουν ενήλικα παιδιά. Όταν τα παιδιά μας παντρεύονται και κάνουν τη δική τους οικογένεια, είναι πολύ φυσιολογικό, ακόμη και πριν να κάνουν παιδιά, είναι πολύ φυσιολογικό να θέλουν να περάσουν την Κυριακή μόνοι τους, να πάνε μια εκδρομή. Πάρα πολύ φυσιολογικό. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ακυρώνατε αυτά που προγραμματίζατε να κάνετε ως οικογένεια για να πάτε στο χωριό στους θείους και στις γιαγιάδες. Εγώ έχω το παράδειγμα από τη δική μας οικογένεια. Ο αδερφός μου, ο οποίος είναι παντρεμένος και έχει 3 παιδιά, η μεγάλη είναι 13, θα γίνει τον Αύγουστο, και η μικρή είναι 5 και 4, τα μικρά τα παιδάκια. Όταν αποφασίσουν ότι την Κυριακή ή το Σάββατο ή έστω και μια γιορτή θα πάνε κάπου οικογενειακώς, δεν μπορεί κανείς να τους πει τίποτα. Βάζουν όρια και στους γονείς του άνδρα και στους γονείς της γυναίκας. Και εμείς το ίδιο με τον Παναγιώτη. Μας προσκαλεί η μάνα μου, λέει: «Είναι ωραία, ελάτε στην Πάφο, είναι μια μισή ώρα δρόμος. Ελάτε στην Πάφο να φάμε, τι ωραία». Άμα δεν μπορούμε, θα της πει: «Μαμά, δεν μπορούμε». «Μητέρα», θα της πει ο Παναγιώτης, «δεν μπορούμε. Έχουμε άλλο πρόγραμμα. Είμαστε κουρασμένοι. Έχουμε προγραμματίσει να πάμε αλλού». Από τη στιγμή που κάνεις δικιά σου οικογένεια, ακόμη και παιδιά να μην έχεις, γιατί εγώ με τον Παναγιώτη δεν έχουμε παιδιά που να ζουν μαζί μας. Τα παιδιά μου εμένα είναι ενήλικα, τα παιδιά του Παναγιώτη δεν ζουν μαζί μας. Οπότε είμαστε χωρίς παιδιά. Δεν μπορούμε να είμαστε εξαρτήματα των γονέων μας, επειδή αυτοί θέλουν σημασία και παρέα ή οτιδήποτε. Και αυτό που λες και για την αδερφή την ελεύθερη, που ίσως, που λες ήταν και αυτή και η πεθερά μέσα στο σπίτι, τι να πω. Και λέει, αφήνατε την εκδρομή για να πάτε στο χωριό, γιατί μετά θα είχατε και μούτρα. Αλλά εσύ ήσουν ζηλιάρα, χτυτική ή καταπιεστική. Μήπως ο πρώην άνδρας σου λέει πως ήσουν ζηλιάρα, χτυτική και καταπιεστική, δεν ξέρω. Να σου πω ότι έχω αγχώδη διαταραχή και ακολουθώ φαρμακευτική αγωγή. Μου συνέβη και ένα πολύ άσχημο περιστατικό στη δική μου πατρική οικογένεια πριν μερικά χρόνια. Και δεν το δούλεψα τότε ψυχοθεραπευτικά, είχαν ένα βίαιο θάνατο στην οικογένεια και μου βγήκα στην πορεία. Γι' αυτό είναι αλήθεια, όταν έχουμε ένα πολύ τραυματικό γεγονός στη ζωή μας, όταν έχουμε βίαιο θάνατο συγγενικού μας αγαπητού μας προσώπου, ή θάνατο από ασθένεια, ή θάνατο από ατύχημα, από δυστύχημα, ή οτιδήποτε τέτοιο έντονα τραυματικό, αν δεν πάμε στο ψυχολόγο από την αρχή να κάνουμε ψυχοθεραπεία, να πενθήσουμε φυσιολογικά για αυτό που μας συνέβη και το αφήσουμε μέσα μας, μετά στην πορεία θα μας βγει. Έχουμε 2 παιδάκια νήπια. Λοιπόν, άρα αυτές είναι οι συνθήκες σας εσάς, 2 μικρά παιδιά, εσύ με την αγχώδη διαταραχή που καλά κάνεις και κάνεις τη θεραπεία, πολύ καλά κάνεις και κάνεις τη φαρμακευτική θεραπεία, γιατί όντως όταν το άγχος σου παραλύει τη ζωή είναι κρίμα, ενώ υπάρχουν θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν, όπως φαρμακευτική θεραπεία από ψυχίατρο πάντοτε, και το λέμε και όταν έρχεται ο γρηγόρος στην εκπομπή, μόνο από ψυχίατρο να μην κάνουμε τη θεραπεία. Αποδέχτηκα το χωρισμό, είμαι ήρεμη, γιατί απομακρύνθηκα από το δικό του οικογενειακό περιβάλλον. Δεν έχουμε καμιά επικοινωνία με κανένα τους και ούτε θέλω. Αυτό μας έλειπε, να χωρίσεις,
από το γάμο σου βασικό πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε η τοξική οικογένεια του ανδρός σου και να έχεις και επικοινωνίες και φιλίες με το περιβάλλον, τουλάχιστον στην αρχή. Είμαι σίγουρη πια για την απόφασή μου και δεν θέλω πισωγυρίσματα και καλά κάνεις. Τα πισωγυρίσματα σε αποφάσεις διαζυγίου είναι αυτά που αν μη τι άλλο τραυματίζουν πολύ περισσότερο τα παιδιά από το ίδιο το διαζύγιο. Δηλαδή να πάμε πίσω, να τα ξαναβρούμε, να κάνουν τα παιδιά ελπίδες, μετά πάλι να χωρίσουμε, πάλι να τα βρίσκουμε, πάλι να χωρίζουμε. Αυτά τα πισωγυρίσματα είναι πολύ τραυματικά για όλους, αλλά ειδικά και για τα παιδιά. Χαίρομαι πια τα παιδιά μου, τα οποία ηρέμησαν πολύ. Το γεγονός πως ηρέμησαν πολύ τα παιδιά σου έχει να κάνει με το ότι ηρέμησες εσύ και ότι έχει ηρεμήσει η κατάσταση. Και είναι ένα καλό σημάδι αυτό για την απόφαση για διαζύγιο, την οποία όπως καταλαβαίνω δεν την πήρες εσύ, αλλά στην πορεία είχες την ωριμότητα να την αποδεχθείς. Χαίρομαι τα παιδιά μου και τη ζωή μου. Και θα με ρωτήσεις γιατί σου γράφω. Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα, γιατί μου γράφεις. Για το εξής. Ο πρώην μου έχει θυμό πολύ, έως μίσος. Δεν με παίρνει στο κινητό να κανονίσουμε για τα μικρά, μόνο με μηνύματα. Δεν έχει δώσει μέχρι τώρα ποτέ χρήματα για τα παιδιά. Αυτό δεν ξέρω στην Ελλάδα τι γίνεται, αλλά στην Κύπρο μπορεί να κάνει μονομερή αίτηση αυτός ο γονέας ο οποίος έχει τα παιδιά στο δικαστήριο και να βγει μονομερές προσωρινό διάταγμα για διατροφή μέχρι να εκδικαστεί το κανονικό διάταγμα για διατροφή. Δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσει με τον δικηγόρο σου. Φαντάζομαι κάτι παρόμοιο θα ισχύει και στην Ελλάδα. Δηλαδή από τη στιγμή που ο ίδιος δεν δίνει διατροφή, μην περιμένει να σου δώσει αν δεν βγάλει δικαστική απόφαση. Ρίχνει όλη την ευθύνη και για το οικονομικό και για το συναισθηματικό κομμάτι σε μένα. Εγώ πρέπει να μιλάω με τα παιδιά, εγώ πρέπει να πληρώνω όλα εγώ. Αυτός μόνο με κατηγορεί ότι εγώ χάλασα την οικογένεια του και του στερώ τα παιδιά. Ωραίος τύπος αυτός, σοβαρός άνθρωπος. Τι να πω, σε ηλικία 38 ετών, σοβαρά τώρα, σοβαρό μιλάμε τώρα. Τα χώρισα, εγώ ήμουνα 26 και ο πρώην άνδρας μου 27 και το χειρίστηκε πολύ πιο όρημα από αυτό. Σοβαρά τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως δύο άνθρωποι που ερωτεύτηκαν φτάνουν στο σημείο να μισούνται. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί ο έρωτας είναι έντονη θετική σύνδεση, έντονη έλξη και το μίσος είναι το αντίθετο. Έντονη αρνητική σύνδεση ή αρνητική έλξη. Και αν είσαι ακαλλιέργητος άνθρωπος και αν δεν είσαι πνευματικός άνθρωπος και αν δεν ψυχοψάχνεσαι, ο έντονος έρωτας θα γυρίσεις έντονο μίσος όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα προγραμμάτιζες. Η μεγάλη αγάπη θα γυρίσει σε μεγάλο μίσος. Ποιο είναι το αντίθετο της αγάπης? Η αδιαφορία. Όχι το μίσος. Το έχουμε πει ξανά αυτό το πράγμα γιατί αδιαφορία σημαίνει απουσία παντελούς συναισθηματικής σύνδεσης, ενώ το μίσος σημαίνει έντονη σύνδεση, αρνητική μεν, έντονη δε. Εγώ θέλω να είναι καλά και να μιλάμε όμορφα και να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Αυτός όμως δεν θέλει καν να με βλέπει και αυτό με στενοχωρεί. Και μου λέει και ψέματα. Πάντα όσον αφορά στα παιδιά, δηλαδή που πάνε όταν τα παίρνει. Κοίταξε, δεν μπορείς αμέσως μετά από ένα διαζύγιο να έχεις μια ήρεμη φιλική σχέση, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από σένα, εξαρτάται και από τον άλλο. Από όσα γράφεις, διαφαίνεται πως εσύ είσαι ωριμότερος άνθρωπος από τον πρώην σύζυγο σου, από τον ενδιαστάσια σύζυγο σου, τον πρώην, αφού βάλατε υπογραφές για την συνενετικό διαζύγιο. Εσύ μπόρεσες πιο εύκολα να συνειδητοποιήσεις ότι τελείωσε ο γάμος σας, ότι χωρίζεται και ότι προχωράει η ζωή. Αυτός όμως το παλεύει. Και προφανώς δεν παίρνει και βοήθεια. Να σου πω πως έχει άλλη σχέση και δεν με ενοχλεί πια. Ωραίος αυτός, έκανε και άλλη σχέση που δικαιούνταν να κάνει και άλλη σχέση. Πολύ καλά έκανε και κάνει και άλλη σχέση. Έχει και άλλη σχέση και αντί να ενοχλεί την πρώην γυναίκα του, που πάλι δεν είναι φυσικό να μας ενοχλεί αν ο πρώην άνδρας μας ή η πρώην γυναίκα μας έχει κάνει σχέση, γιατί διχωρήσαμε. Αλλά αν είχε αυτή σχέση και έκανε αυτό ο Λαγκέτα Καραγκιοζλή και να πει άντε, ζήλεψε ότι έκανε σχέση την πρώην γυναίκα του μόλις χωρίσανε. Έκανε και σχέση αυτό, κάνει και όλα αυτά. Καραγκιοζλή και αν αυτά, sorry. Δεν είναι σοβαρές συμπεριφορές. Αυτό δεν είναι ίδιων πολιτισμένων και σοβαρών ανθρώπων που παίρνουν τη ζωή, τον εαυτό του, τι σχέσει του, τα παιδιά του τα σοβαρά. Σαν χαρακτήρα, αν δεν συμπαθώ κάποιον, απλά φεύγω. Εδώ έχουμε δύο μικρά παιδάκια και θέλω να έχουμε μια καλή τυπική επικοινωνία για τα παιδιά. Αλλά βλέπω ότι δεν το έχουμε και με στενοχωρεί αυτό. Να μην σε κουράσω άλλο, σε ευχαριστώ πολύ αγαπημένη μου. Δεν με κουράζεις.
μου δίνεις ευκαιρία να συζητήσω λίγο αυτό το θέμα. Γιατί θίγεις ένα θέμα που δεν το έχουμε ξαναθίξει. Χωρίζει ένα ζευγάρι, ο ένας από τους δύο το αντιμετωπίζει με ωριμότητα και ο άλλος το αντιμετωπίζει με παντελή ανωριμότητα. Δεν είμαστε εκεί να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ σας, όπως σε κάθε vlog, παίρνω αυτά που μου λες ως δεδομένα. Λοιπόν, όσο κι αν σε πονάει που η συνθήκη είναι τέτοια, οφείλεις να την αποδεχθείς. Επειδή εσύ επέλεξες, συνειδητά, υποσυνείδητα, ασυνείδητα, να παντρευτείς αυτόν τον άνδρα. Εσύ το επέλεξες. Δεν νομίζω η οικογένεια του και η αδερφή του και η μάνα του και ο πατέρας του και η λυπή στο χωριό να έγιναν τοξικοί άξαφνα. Πρέπει να ήταν από πριν. Και δεν πιστεύω να τον παντρεύτηκες με το πρώτο καλημέρα σας. Το γνώρισες λίγο καλύτερα, φαντάζομαι. Γνώρισες καλύτερα και την οικογένεια του, φαντάζομαι. Άρα εσύ, αγάπη μου, όπως και εγώ, όπως και κάθε γυναίκα που έχει κάνει ένα γάμο που δεν κράτησε για όλη της τη ζωή, μιλάω για τον πρώτο μου γάμο, για τον δεύτερο ακόμη δεν ξέρουμε, πολύ νωρίς, ούτε χρόνος δεν έχει κλείσει, αν πάμε πίσω, θα δούμε ότι από τις πρώτες ημέρες της γνωριμίας μας, από τις πρώτες μήνες της σχέσης, ίσως από τη συγκατοίκηση ή από τον αραβόνα, βλέπαμε κάποια αρνητικά πράγματα, τα οποία δεν τα μετρήσαμε αρκετά σοβαρά, ώστε να πούμε stop, αυτά είναι πράγματα που δεν τα ανέχουμε και γι' αυτό φεύγω. Υποσυνείδητα, συνειδητά, επέλεξες να πάρεις αυτόν τον άνδρα. Και αυτός ο άνδρας, με τη συγκεκριμένη ψυχοσύνθεση που έχει, με τη συγκεκριμένη συναισθηματική ηλικία που έχει, γιατί μπορεί να είναι 38 χρονών ηλικιακά, αλλά συναισθηματικά να είναι 13 ή να είναι 11. Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν τον έχω δει, δεν τον έχω εξετάσει. Αλλά σίγουρα η συμπεριφορά που περιγράφει δεν είναι συμπεριφορά ενός ανδρός 38 ετών. Μάλλον παιδική, εφηβική συμπεριφορά μοιάζει. Σαν ένα κακομαθημένο παιδί που του έχουν πάρει το παιχνίδι και κάνει γκρίνιες ή κάνει ιδιοτροπίες ή συμπεριφέρεται άσχημα γιατί έχει χαλάσει την καλή του. Δεν είναι όριμη συμπεριφορά αυτή. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι πρέπει να αναλάβεις τη δική σου ευθύνη, που η δική σου ευθύνη είναι ότι παντρεύτηκες αυτόν τον άντρα. Να σταματήσεις να περιμένεις πως με έναν τρόπο μαγικό ίσως αυτός ο άνθρωπος θα οριμάσει. Δεν θα οριμάσει, αγάπη μου. Και πολύ λυπάμαι και τη νέα του φιλενάδα, με ρωτάς εμένα. Πολύ τη λυπάμαι. Τη νέα του φιλενάδα, γιατί αυτές τις ανοριμότητες που βγάζει τώρα σε σένα θα τις βγάλει και αυτές. Και αυτή στο μέλλον. Και αν ήμουν στη θέση της και έβλεπα ότι δεν δίνει διατροφή στα παιδιά του και ότι δεν κάθεται σαν σοβαρός άνθρωπος να μιλήσει δυο σοβαρές κουβέντες με την πρώην γυναίκα του, να συνεννοηθούν για τα παιδιά του, σημαίνει αυτό θα μου έκανε την κάκιστη εντύπωση. Την κάκιστη εντύπωση. Και θα σκεφτόμουν αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή όταν τσακωθεί με κάποιον ή όταν τελειώσει μια σχέση, φέρεται έτσι, πώς θα μου φερθεί εμένα αν δεν τα βρούμε στο μέλλον. Εντάξει, αν ακούει η φιλενάδα του πρώην σου το vlog, να προβληματιστεί. Όχι ότι δεν θέλουμε να προχωρήσει ο άνθρωπος. Αλλά παρατηρούμε τα πάντα, παρατηρούμε πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Παρατηρούμε πώς λειτουργεί σε σχέση με τους συγγενείς του, πώς λειτουργεί σε σχέση με αυτούς που ήταν προηγουμένως στη ζωή του και πλέον δεν είναι. Γιατί ο άνθρωπος είναι όλων, είναι ο ίδιος παντού. Όπως ήταν με την πρώην γυναίκα του, θα είναι και με τη δεύτερη του γυναίκα. Όπως ήταν, ενώ από έννοια σοβαρότητας, υπευθυνότητας, αγάπης κλπ. Λοιπόν, εσύ επέλεξες να πάρεις αυτόν τον άντρα, τώρα χωρίζετε, βάλετε τις υπογραφές για το συνεννοητικό διαζύγιο, μίλησε σε παρακαλώ πολύ με έναν δικηγόρο που να τον εμπιστεύεσαι, ώστε να σε συμβουλεύσει πώς νομικά θα διεκδικήσεις τη διατροφή για τα παιδιά. Απαράδεκτο εν έτη 2019 να μην δίνει διατροφή ο πατέρας που τα παιδιά δεν μένουν μαζί του. Η μητέρα που τα παιδιά δεν μένουν μαζί της, απαράδεκτο. Υπάρχει ειδική νομοθεσία, αυστηρή νομοθεσία για τη διατροφή. Δεν γίνεται να μην πληρώνουμε τη διατροφή. Εντάξει. Από τη μάνα τους χωρίζουμε, από τον πατέρα τους χωρίζουμε, δεν χωρίζουμε από τα παιδιά μας. Και όσον αφορά το συναισθηματικό κομμάτι που θέλει να μιλάς εσύ στα παιδιά, για σκέψου λίγο, μήπως είναι και καλύτερα. Επειδή αυτός τι θα πει στα παιδιά, τι θα μεταφέρει, αυτά που νιώθει, αυτά που σκέφτεται. Τον ανώριμο τρόπο σκέψης του. Εγώ αν ήμουν στη θέση του δεν θα ήθελα τα παιδιά μου
να τους μιλήσει, να τους ηρεμήσει, να τους δώσει συναισθηματικές εξηγήσεις για αυτό που συμβαίνει ένας τόσο ανώριμος άνθρωπος. Θα προτιμούσα με χίλια να το κάνω εγώ, εφόσον αυτός θα ήταν σε αυτή τη συνθήκη. Ξέρω ότι ακούγεται δύσκολο αυτό το πράγμα, ξέρω ότι μπορεί να πεις μα όχι και ο πατέρας πρέπει να σταθεί, αλλά τι κάνουμε. Ψάχνουμε μεν το ιδανικό, αλλά αυτό που έχουμε το μετρούμε αναλόγως με το πώς το έχουμε και πράττουμε το καλύτερο δυνατό με βάση τις συνθήκες. Το καλύτερο δυνατό που έχεις αυτή τη στιγμή είναι να μιλήσεις εσύ στα παιδιά, εφόσον μεταξύ άλλων και πέραν της ανοριμότητος του και πέραν της ανησυχητικής του συμπεριφοράς, ο πρώην σύζυγος σου δεν θέλει να μιλήσει κιόλας στα παιδιά. Και η γνώμη μου είναι να συμβουλευτείς ένα ψυχολόγο που να ειδικεύεται σε παιδιά και σε περιπτώσεις διαζυγίου, να κάνεις κάποιες συνεδρίες, να πάρεις στήριξη από τον ψυχολόγο, να πάρεις καθοδήγηση από τον παιδοψυχολόγο πώς να μιλήσεις στα παιδιά και να δώσεις χρόνο για να χωνέψει και ο πρώην σου το διαζύγιο, αλλά μην δέχεσαι κανενός είδους κακοποίηση. Και είναι οικονομική κακοποίηση και οικονομική εκμετάλλευση να δέχεσαι να μην πληρώνεις διατροφή. Εντάξει. Να δέχεσαι να μην παίρνεις διατροφή και να δέχεσαι να πληρώνεις μόνο εσύ τα έξοδα των παιδιών. Μαζί κάνατε τα παιδιά, μαζί οφείλετε έστω και οικονομικά να τα μεγαλώσετε. Τώρα για το τι συμβαίνει την ώρα που τους πάει και που τους πάει, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κίνδυνος για την ψυχική και σωματική τους υγεία, η αλήθεια είναι πως θα σου πεφτεί και λόγος. Δηλαδή, αν θα τους πάει στη μάνα του, αν θα τους πάει στην αδερφή του, αν θα τους πάει μια βόλτα, το θέμα είναι να είναι ασφαλή τα παιδιά. Όχι, δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε να έρχονται τα παιδιά σε επαφή με άλλους συγγένειες, τους οποίους εμείς μπορούμε να τους θεωρούμε τοξικούς, αλλά εκεί των παιδιών δεν πάβουν να είναι η οικογένεια τους. Σου στέλνω την αγάπη μου, εύχομαι να μην σε στενοχωρήσαμε όσα είπα, αλλά ξέρετε, μιλάω πάντα την άποψή μου. Φιλιά. Γεια σας. Φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο, το οποίο λειτουργεί και ως update σε ένα παλιότερο βίντεο. Θυμάστε ένα βίντεο που κάναμε πριν κανένα χρόνο περίπου, το οποίο είχε τίτλο «Έγκυος το τέταρτο παιδί και ο άνδρας σου σε χωρίζει. Μπορείς να τα καταφέρεις?» Επειδή εδώ πρόκειται για ένα βίντεο compilation, όπου είναι ένα βίντεο που φέρνουμε ξανά μαζί βίντεο από το παρελθόν, δεν θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το σύνδεσμο, αλλά σε αυτό το σημείο θα βάλω ολόκληρο το βίντεο, το οποίο ανέβηκε το Σεπτέμβριο του 2020, 3 χρόνια πριν δηλαδή. Χαίρετε. Ένα δύσκολο βίντεο, δυσάρεστο, το οποίο όμως εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορεί να αποβεί αισιόδοξο. Το vlog αυτό προς την φίλη που έστειλε το μήνυμα. Έλαβα το εξής μήνυμα. Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Βλέπω κάθε βίντεο που ανεβάζετε και μας βοηθάτε και πήρα το θάρρος να σας γράψω. Είμαι λίγο πάνω από τα 30 και είμαι έγκυος στο τέταρτο παιδί μου. Είναι η κοπέλα που μας γράφει. Και πριν λίγες μέρες ο άνδρας μου ανακοίνωσε ότι δεν θέλει πλέον να είμαστε μαζί, ότι θα μείνει μέχρι να γεννήσω ή έστω ένα χρόνο μετά τη γέννα και μετά θα φύγει. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ και πώς να βάλω σε τάξη τις σκέψεις μου. Δεν έχω κανένα στον κόσμο. Είχα πολύ δύσκολη παιδική ηλικία και οι γονείς μου είναι απόντες. Τόσα χρόνια κοίταζα να φροντίζω τα αδέρφια μου που δεν ήταν μικρά αλλά ενήλικες, δηλαδή γονιοποιημένο παιδί και εσύ, και να κάνω όλα τα θέλω του άντρα μου, ο οποίος είχε κάνει πάρα πολλά στη ζωή του άσχημα προς εμένα. Εγώ πάντα ήμουν δίπλα του. Πριν ένα χρόνο είχα άσχημες κρίσεις πανικού, μέχρι που έφτασα να μην μπορώ να κάνω τίποτα στην καθημερινότητά μου παρά μόνο να κλαίω. Και τότε άρχισαν και τα προβλήματα υγείας. Τότε έφτασε στα όρια σου ουσιαστικά. Πήρα την απόφαση, πήγα σε ένα ψυχίατρο ψυχοθεραπευτή, με βοήθησε πάρα πολύ και τώρα στην εγκυμοσύνη άρχισε πάλι η κατάθλιψη και η κρίση πανικού με αποκορύφωμα την ανακοίνωση του άντρα μου. Φαντάζομαι ότι στην εγκυμοσύνη ίσως έχει σταματήσει τη θεραπεία και επανήλθα. Να μιλήσεις όμως με το ψυχίατρο, γιατί υπάρχουν αντικαταθλιπτικά τα οποία είναι κατάλληλα για εγκυμοσύνη. Και ενώ συνέβαινε όλα αυτά και τέταρτη εγκυμοσύνη και το αποκορύφωμα ανακοίνωση του άνδρα σου. Δεν έχω πλέον καμία επαφή ούτε με τα αδέλφια μου, γιατί όταν σταμάτησα να δίνω πλέον δεν ήμουν τίποτα για αυτούς. Κλασική ιστορία γονοποιημένου παιδιού. Το μόνο που φοβάμαι και σκέφτομαι συνέχεια είναι αν τα καταφέρω με τα παιδιά οικονομικά, να μην τους λείψει τίποτα σε λογικά πλαίσια.
Και αν καταφέρω να είμαι μία σωστή μαμά και να τα μεγαλώσω ευτυχισμένα. Αγάπη μου, χωρίς αυτόν τον άντρα στη ζωή σου, είναι πολύ πιο πιθανό να τα καταφέρεις να είσαι σωστή μαμά και να μεγαλώσεις ευτυχισμένα τα παιδιά σου. Δεν με φοβίζει αν φύγει, ούτως ή άλλως δεν με στηρίζει ψυχολογικά, ούτε και τώρα σε μια δύσκολη εγκυμοσύνη. Τα περνάω όλα μόνη μου. Ο μόνος μου φόβος είναι πώς θα τα καταφέρω με τα παιδιά μου. Μόνο αυτό τρέμω. Θα σας ήμουν ευγνώμων αν κάνατε ένα βίντεο γι' αυτό. Σας εύχομαι καλή δύναμη και υγεία πάνω απ' όλα στο νέο σας ξεκίνημα και σας ευχαριστώ που υπάρχετε και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο μέσα από τα πολύτιμα λόγια σας. Απάντησα κατευθείαν στη φίλη με μια ερώτηση. Γιατί θα φύγει, είπε. Βασικά γιατί νιώθει πίεση. Επειδή θέλει μια ζωή και αυτό πάντα έκανε να κάνει ότι το έρθει στο κεφάλι χωρίς να υπολογίζει την οικογένεια του, πράγματα όπως να βγαίνει, να πίνει, να λείπει καθημερινές και Σαββατοκύριακα να γυρίζει αργά, να ασχολείται μόνο με το κινητό του, εγώ να μην μιλάω, να λέω σε όλα ναι, πράγμα που δεν μπορώ να κάνω. Έφτασα από τους πολλούς εμετούς, είναι έγκυος η κοπέλα, είπαμε, να μην μπορώ να κάνω πολλά πράγματα σπίτι γιατί δεν έχω κουράγιο. Και αυτός να φωνάζει γιατί δεν είναι όλα όπως τα θέλει. Το έχω μιλήσει ότι εγώ πάντα ήμουν δίπλα σου και σε στήριζα και τώρα που εγώ χρειάζομαι τη στήριξη σου, εσύ δεν είσαι πουθενά. Και η απάντηση του είναι ότι έπαψα να νοιάζομαι. Μάλιστα, της απαντώ εγώ. Έχει εξωσυζυγικές σχέσεις? Είχε στο παρελθόν, λέει η φίλη, και πιστεύω πως ίσως τώρα κάτι τέτοιο να συμβαίνει και τώρα αφού είναι συνεχώς με ένα κινητό στο χέρι όσο είναι σπίτι και είναι 40 χρονών και λέει ότι θέλει να ζήσει πράγματα που δεν έζησε, ενώ εγώ ποτέ δεν τον παίρνω τηλέφωνο να τον ρωτήσω που είσαι, γιατί είσαι εκεί, τι ώρα θα έρθεις, παρά μόνο για κάτι σοβαρό αν χρειαστεί. Να προσθέσω πως είναι τρομερά εγωιστής και όταν μαλώνουμε βγάζει την κακία του και στα παιδιά. Και βλέπω πως του αρέσει όταν μπορεί και με κάνει να αισθάνομαι άσχημα και πάντα για όλα, εγώ θα φταίω. Ενώ δεν παίρνει ποτέ την ευθύνη των πράξεων του. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σήμερα πήρα και το βιβλίο σας να διαβάσω. Θέλω να κάνω το καλύτερο για τα παιδιά μου, να μην τα απογοητεύσω, να μην τους στερήσω πράγματα. Αυτός είναι ο μεγάλος μου φόβος. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσετε. Λοιπόν, αγάπη μου, έχεις μια τεράστια, τεράστια, πολύ μεγάλη νωρί αγκαλιά και από εμένα και από όλους τους φίλους εδώ στο κανάλι. Αγάπη μου. Αμαρτίες γονέων, παιδεύουση τέκνα. Οι γονείς σου μου έχεις περιγράψει, αλλά δεν έχω διαβάσει επίτηδες το πώς έφυγαν οι γονείς σου από τη ζωή σας και πώς δεν είναι στη ζωή σας. Οι γονείς σου δεν έχουν λειτουργήσει γονεϊκά. Με αποτέλεσμα εσύ, που φαίνεσαι ότι ίσως είσαι το πιο ευαίσθητο και φιλότιμο παιδί της οικογένειας, να αναλάβεις ρόλο γονεοποιημένου παιδιού. Και όσο γνιάζεσαι εσύ τα αδέρφια σου τα ενήλικα, αυτά να ξέρουν ότι υπάρχεις. Όσο γνιάζεσαι, ενώ όσο τα φροντίζεις και τα τρέχεις ξοπίσω σαν μητέρα. Μόλις εσύ κατάλαβες ότι δεν πρέπει να παίζεις το ρόλο του γονιού, αυτοί πλέον δεν γνωρίζουν την ύπαρξή σου. Και έχεις και έναν άνδρα κελεπούρη. Φυσικά, με τέτοιο ιστορικό, με κελεπούρη θα παντρευόσουν. Δεν θα παντρευόσουν με κανένα της προκοπής. Γιατί δυστυχώς έτσι λειτουργεί ο νόμος της έλξης. Ελκύουμε κοντά μας ανθρώπους οι οποίοι συμπληρώνουν την ψυχοπαθολογία μας. Οπότε αν έχουμε μεγαλώσει σαν θύματα, όπως έχεις μεγαλώσει εσύ ως γονεοποιημένο παιδί, θα τραβήξουμε, θα έλξουμε ερωτικά και θα νιώσουμε και εμείς έλξη ερωτικά για ανθρώπους οι οποίοι θα συνεχίσουν τη θυματοποίησή μας. Ο άντρας σου, κόρη μου, δεν είναι σόι, δεν με χρειάζεται σε μένα να σου το πω. Από τον τρόπο που γράφεις είναι ξεκάθαρο πως το καταλαβαίνεις και από μόνη σου ότι δεν έχει να προσφέρει κάτι θετικό σε σένα ή στα παιδιά, κάτι ουσιαστικά θετικό όπως την ενεργή παρουσία του στη ζωή σας, όπως τη συμπαράστασή του, τη συμπόρευσή του, τη συναισθηματική του συμμετοχή στην οικογενειακή ζωή. Το μόνο που προφανώς προσφέρει είναι την οικονομική συμμετοχή. Γιατί όπως τα γράφεις, έχεις έγνοια πώς θα τα βγάλεις πέρα οικονομικά με 4 μικρά παιδιά, τόσο νέα κοπέλα γύρω στα 30 που είσαι, χωρίς οικογένεια ουσιαστικά, επειδή οι γονείς έχουν φύγει, τα αδέρφια έχουν απομακρυνθεί μετά που εσύ σταμάτησες να είσαι τα πάντα όλα για αυτούς, που σταμάτησες τη γονεοποίηση και πολύ καλά έκανες που τη σταμάτησες, και τώρα έχεις έγνοια πώς θα τα βγάλεις πέρα οικονομικά.
και πρακτικά. Η έγνοια σου είναι λογική, είναι φυσική, είναι δικαιολογημένη η έγνοια σου. Οποιαδήποτε γυναίκα να βρισκόταν στη θέση σου άλλη, ή άνδρας, όποιος και αν ήταν που θα βρισκόταν στη θέση σου, θα ένιωθε την ίδια έγνοια. Γιατί είναι μεγάλη ευθύνη να μεγαλώσεις παιδιά, και μάλιστα 4 παιδιά, όχι 1, όχι 2, όχι 3, 4 παιδιά, και υλικά να τους παρέχεις όπως πολύ ορθά και σοφά γράφεις τα απαραίτητα. Γιατί τα παιδιά μας δεν θέλουν πολλά υλικά αγαθά για να είναι ευτυχισμένα. Οι απαραίτητες τους ανάγκες να είναι καλυμμένες. Να έχουν στέγη, τροφή, ένδυση, υπόδηση, πρόσβαση στη μάθηση, στην εκπαίδευση. Τα απαραίτητα για την επιβίωση των παιδιών και την υγιή ζωή. Και το πιο σημαντικό από όλα, πώς θα μπορέσεις να σταθείς καλά ψυχικά και συναισθηματικά για να είσαι ο ένας γονιός στη ζωή των παιδιών που να είσαι καλά και να είσαι το στήριγμα των παιδιών και να είσαι το παράδειγμα, το υγιές παράδειγμα των παιδιών για να συνδέονται υγιώς με τον εαυτό τους και τους άλλους μεγαλώνοντας. Το μόνο πρόβλημα που βλέπω στην περίπτωση αυτή είναι το οικονομικό, τίποτα άλλο. Γιατί με αυτόν τον άνδρα, που πήρες μακριά από τη ζωή σας, ο οποίος μου φαίνεται ότι δεν θα δείχνει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να αναμειγνύεται στη ζωή των παιδιών, έτσι μου φαίνεται, δεν μπορώ να γνωρίζω φυσικά, θα μπορέσεις να είσαι καλύτερα. Τα ψυχοσωματικά όλα που έβγαλες πέρσι, κρίσης πανικού, άραγε, δεν είχαν σχέση και με τον ανδρούλη σου, ο οποίος όπως μας τον περιγράφεις είναι εγωκεντρικός, συμφεροντολόγος και έχει πάψει να γνιάζεται. Φαντάζομαι φυσικά πως έχουν συμβάλει στο να βγάλεις το άγχος της κρίσης πανικού και την κατάθλιψη και η ιστορία σου και το πώς έχεις μεγαλώσει, τα πράγματα που έχεις βιώσει, η διάσταση που έχεις με τα αδέρφια σου τώρα που σαφώς θα σου στήχησε, γιατί όσο και αν είμαστε αποφασισμένοι να εξηγιάνουμε τη ζωή μας, άμα κοπεί η σχέση μας με το αίμα μας, μας πειράζει, μας ενοχλεί. Αυτό που θα σου πω έτσι πολύ πρακτικά, το έχω πει και προηγουμένως διαβάζοντας την επιστολή στην αρχή, να επικοινωνήσεις με το ψυχίατρο, το ψυχοθεραπευτή που είχες επαφή πέρσι, να του πεις για την εγκυμοσύνη και την παρούσα συνθήκη και να του ζητήσεις να σου συνταγογραφήσει κάτι που να δικαιούσε να το πάρεις στην εγκυμοσύνη. Δεν ξέρω εγώ τα φάρμακα, δεν είμαι ικανή για να δώσω φάρμακα, όμως από την πείρα μου στο γραφείο και τη συνεργασία μου με διάφορους ψυχιάτρους γνωρίζω ότι κάποια αντικαταθλιπτικά είναι κατάλληλα να τα πάρει μια γυναίκα εγκυμονούσα. Γιατί προφανώς είσαι και ακάλυπτη νευροχημικά τώρα. Θα γεννήσεις το παιδί σου, κόρη μου, και θα είσαι καλύτερα. Θυμάστε ένα vlog που είχαμε κάνει για μια κοπέλα που έμεινε έγκυος και χώρισε από τον άνθρωπο που είχε μαζί του ερωτική σχέση, ο οποίος αυτός της είχε πει ένα σωρό ψέματα και τελικά δεν ήταν ελεύθερος κλπ. Και έλεγε είμαι στον 5ο μήνα και γεννάω το παιδί μου μόνη μου. Θέλω να σας πω ότι μου έχει στείλει φωτογραφίες με το μωράκι, είναι καταπληκτικό, και ότι είναι πολύ αισιόδοξη μετά τη γέννα. Τώρα το μωρό πρέπει να είναι μηνών. Μπορεί να είναι και νοσέτους. Μπορεί να είναι και νοσέτους το μωρό τώρα. Θέλω να ακριβώς πω ότι μου έχει στείλει τις φωτογραφίες. Να γλυκείτα το παιδάκι. Και μου έγραψε ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω κρατήσει το παιδί μου. Η ζωή μου είναι πολύ καλύτερη τώρα. Τώρα που έχω ξεκολλήσει από εκείνη την αρρωστημένη σχέση που είχαμε με τον βιολογικό πατέρα του παιδιού, ο οποίος ουσιαστικά δεν είναι στη ζωή της, ούτε στη ζωή του παιδιού. Και μας ευχαριστεί όλους για τα λόγια στήριξης που τους έχουμε γράψει και μου έγραψε ότι είναι καλά και φαντάζομαι ότι παρακολουθεί και τα βίντεο μας. Άμα γεννήσει και μετά η γυναίκα, οποιασδήποτε δυσκολίες συναισθηματικές είχε στην εγκυμοσύνη, θα λιγοστέψω. Δεν το ξέρεις και από μόνη σου, είναι η τέταρτη σου εγκυμοσύνη. Η εγκυμοσύνη είναι μια ευάλωτη περίοδος συναισθηματικά για τη γυναίκα και οι πρώτοι μήνες μετά τη γέννα. Μπα σε καλό του, το κελεπούρι θα μείνει λέει μέχρι να γεννήσεις ή και στο και ένα χρόνο μετά που θα γεννήσεις. Ας τον να μείνει να πληρώνει τις υποχρεώσεις του. Που κατά κρύβεια και φεύγοντας από το σπίτι είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, τη διατροφή προς τα παιδιά του. Μαθαίνω τελευταίως, δεν το ήξερα, ότι σε κάποιες άλλες χώρες ευρωπαϊκές, όπως η Γερμανία για παράδειγμα, εάν χωρίσει ένας άνδρας τη γυναίκα του και η γυναίκα του είναι άνεργη ή είναι οικοκυρά ή βγάζει λιγότερα χρήματα από τον ίδιο, το δικαστήριο λέει επιδικάζει διατροφή και για την πρώην σύζυγο, όχι μόνο για τα παιδιά διατροφή όπως έχουμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και μάλιστα λέει ότι
η διατροφή αυτή τελειώνει μόνο εάν η πρώην σύζυγος ξαναπαντρευτεί ή αν έχει ανακαλύψει το κράτος ότι βγάζει περισσότερα χρήματα πλέον από τον πρώην σύζυγο. Στην Κύπρο και στην Ελλάδα δεν παίρνουν οι γυναίκες διατροφή. Δίνουν διατροφή οι πατεράδες συνήθως, εκτός στην περίπτωση που έχει τα παιδιά ο πατέρας στην αποκλειστική επιμέλεια, δίνουν διατροφή μόνο για τα παιδιά. Και υπάρχει νομοθεσία που διασφαλίζει ότι θα δίνει τη διατροφή ένας πατέρας. Αν είσαι στην Κύπρο, η διαδικασία έχει να κάνει με το οικογενειακό δικαστήριο, πρέπει να βγάλεις διάταγμα διατροφής και στην περίπτωση που δεν σου πληρώνει τη διατροφή, θα πρέπει να καταφεύγεις στην αστυνομία, ώστε να πηγαίνει η αστυνομία να παίρνει τα χρήματα και να σου τα φέρνει. Στην Ελλάδα δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι η διαδικασία, δεν είναι και η καλύτερη διαδικασία αυτή. Εγώ έχω την άποψη ότι σε ένα ευνοούμενο κράτος θα έπρεπε τη διατροφή που ορίζει το δικαστήριο να την κόβει, να τη δίνει το κράτος και το κράτος να την παίρνει από τον πατέρα ή από τη μητέρα, ούτως ώστε να μην αναγκάζεται ο γονιός που έχει τα παιδιά να μπαίνει στη διαδικασία κάθε φορά να κάνουν αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως, έστω και με αυτούς τους τρόπους που δεν είναι και τόσο ιδανικοί, μπορείς να πάρεις τη διατροφή. Να διεκδικήσεις την οικονομική υποστήριξη στα παιδιά, γιατί εδώ που τα λέμε, έτσι όπως τον περιγράφεις, μόνο οικονομική υποστήριξη μπορεί να δώσει. Από την άλλη όμως, τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα όσο θέλουμε να τα βλέπουμε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η ζωή σου δίνει λεμόνια, μπορείς να τα κάνεις λεμονάδα. Μια αισιόδοξη οπτική της δικής σου υπόθεσης είναι ότι θα φύγει μέσα από τα πόδια σου αυτός ο άνθρωπος που σαφώς δεν σε αγαπά και δεν σε γνιάζεται και δεν έχει και την ικανότητα να σε αγαπήσει ουσιαστικά. Να μείνεις εσύ και τα παιδιά σου, να φροντίσεις τη ψυχική σου υγεία. Όταν φεύγουν από τη ζωή μας τοξικές και κακοποιητικές παρουσίες, η ψυχική μας υγεία και η σωματική μας υγεία αναβαθμίζονται καταπληκτικά. Βλέπεις γυναίκες που να είναι παντρεμένες και οι οποίες μπορεί να μην παίρνουν καλά στο γάμα τους και να μην το αντιλαμβάνονται και οι ίδιες κιόλας ότι δεν παίρνουν καλά στο γάμα τους και μετά μπορεί να τις παρατάει ο άνδρας τους ή να χωρίζουν ή να αποφασίσουν αυτές να χωρίσουν και τις βλέπεις να γίνονται άλλοι άνθρωποι. Να φαίνονται νεότερες, καλύτερες, το ίδιο και στους άνδρες. Και ένας άνδρας δηλαδή. Και ένας άνδρας ο οποίος μπορεί να θεωρεί ότι είναι πολύ ερωτευμένος με τη γυναίκα του και δεν μπορεί χωρίς αυτήν, να τον χωρίσει η γυναίκα του και επειδή η γυναίκα του να τον είχε καταπιέζει ή να του φερόταν άσχημα ή να υπήρχε ψυχική βία μέσα στο γάμο, μετά το διαζύγιο, μετά το χωρισμό, να είναι καλύτερα αυτός ο άνθρωπος. Εγώ το πιστεύω αυτό για σένα, ότι τώρα που έχει ξεφορτωθεί τα αδέρφια σου, αν το ξεφορτωθεί και αυτό, θα είσαι πολύ καλύτερα ψυχικά. Άρα να έχεις μέσα στο μυαλό σου ότι η συναισθηματική συνθήκη στην οποία βρίσκεσαι τώρα είναι παροδική. Βρίσκεσαι ίσως στην πιο δύσκολη κρίσιμη καμπή της ζωής σου. Εγκυμονούσα με προβλήματα εγκυμοσύνης, με θέματα ψυχικής υγείας και με ένα σύζυγο με το ένα πόδι, το 1,5 πόδι, ξέρω εγώ το ένα πόδι και τα 7-8 έξω από το γάμο. Να είσαι εδώ στην παρέα μας, να είσαι εδώ στη συντροφιά μας. Κάτι μου λέει από όσα μου έχεις γράψει ότι μέσα σου έχεις αρχίσει να κάνεις την αντίστροφη διαδικασία για να πάρεις ουσιαστικά τη ζωή σου στα χέρια σου και να φροντίσεις τους μοναδικούς ανθρώπους για τους οποίους είσαι υποχρεωμένη να φροντίσεις, που είναι τα παιδιά σου. Δεν ήσουν υποχρεωμένη να φροντίσεις τους γονείς σου, δεν ήσουν υποχρεωμένη να φροντίσεις τα αδέρφια σου, δεν ήσουν υποχρεωμένη να φροντίσεις αυτό το παλιόπαιδο τον άντρα σου, που η συμπεριφορά του είναι συμπεριφορά παλιόπαιδου. Τα παιδιά σου όμως είσαι υποχρεωμένη, αλλά είμαι σίγουρη ότι έχεις και την πολύ καλή διάθεση να τα φροντίσεις. Και όταν η φροντίδα μας πάει προς τους ανθρώπους οι οποίοι τη χρειάζονται και είναι φυσικό να τη δώσουμε, τότε κυλούν πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα μέσα στη ζωή μας. Είναι αφύσικο η αδερφή να φροντίζει τα ενήλικα αδέρφια της. Είναι αφύσικο η σύζυγος να ταντεύει τον ενήλικα άνδρα της, τον άνδρα της που είναι ενήλικας. Είναι φυσιολογικό όμως η μητέρα να μεγαλώνει, να αναθρέφει τα ενήλικα παιδιά της. Είναι φυσιολογικό ο πατέρας να μεγαλώνει, να αναθρέφει τα ενήλικα παιδιά του. Είναι μια φυσική στάση ζωής το να προσφέρει στα παιδιά. Το οποίο δεν μας καταπονεί ψυχικά τόσο όσο το να προσφέρει σε ανθρώπους που κανονικά δεν θα έπρεπε να περιμένουν από σένα να προσφέρει. Άρα, αυτό που σου λέω είναι ότι όταν θα γεννήσεις με το καλό, όταν θα φύγει αυτός με το καλό, θα είσαι πολύ καλύτερα συναισθηματικά και ψυχικά από ό,τι είσαι τώρα και θα ανακαλύψεις μέσα σου δυνάμεις που δεν γνώριζες καν ότι υπήρχαν. Θα περάσεις μια δύσκολη περίοδο μέχρι τα παιδιά σου να ξεπεταχτούν,
Δηλαδή θα έλεγα τα επόμενα 10 χρόνια, μέχρι να είναι και το μικρό σου το παιδί 10 ετών, θα είναι μια δύσκολη περίοδος, θα είναι μια μεγάλη δοκιμασία, η οποία θα είναι ευκολότερη χωρίς τον αδιάγνωστο μέσα στα πόδια σας παρά με αυτό μέσα στα πόδια σας. Και θα σου το γράψουν από κάτω πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν χωρίσει και με 2 και με 3 παιδιά, πόσο είναι καλύτερα τα πράγματα όταν φύγει ένας προβληματικός σύντροφος από το σπίτι, γιατί φεύγει ένα πρόβλημα. Γιατί το πες και μόνη σου, δεν έχει τίποτα να προσφέρει σε θετικά πράγματα, έχει σε αρνητικά, πέρα από τα χρήματα. Και θα περάσει αυτή η περίοδος, θα πάρεις είδηση πότε θα περάσει αυτή η περίοδος και θα φτάσεις σε μια ηλικία, σε μια εποχή, όπως είμαι εγώ τώρα για παράδειγμα, με 45 χρονών, που είναι 15 χρόνια μεγαλύτερη σου, που σκέφτομαι την αντίστοιχη δική μου ζωφερή περίοδο. Φυσικά εγώ έχω 2 παιδιά μόνο, είχα 2 παιδιά μόνο, άρα είχα μισή ταλαιπωρία και μισό κόπο από ό,τι θα έχεις εσύ. Που θυμάμαι εκείνη την περίοδο που τα παιδιά ήταν μικρά, που ήταν ξέρω εγώ 6 ο ένας και 3 ο άλλος, που ήταν 5 ο ένας και 2 ο άλλος, που ήταν ο ένας 7 και ο άλλος 4, ο ένας 8 και άλλοι 5. Καταλάβετε πως τα παιδιά μου έχουν 2,5-3 χρόνια διαφορά, που ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίοδος αυτή, στην οποία έπρεπε να κάτσω εκεί πέρα, να τραβήσω το, να σηκώσω το φορτίο, επειδή επέλεξα να γεννήσω εκείνα τα παιδιά. Και ως μητέρα τους είχα την ευθύνη να είμαι παρούσα ουσιαστικά στη ζωή τους και με πολύ πρακτικούς τρόπους. Όχι απλώς να είμαι συναισθηματικά παρούσα, και πρακτικά παρούσα. Και να τα μαγειρέψω και να τα πλένω και να τα σιδερώσω και να τα λούσω και να τα κοιμήσω και να τα ψυχαγωγήσω και όλα αυτά που κάνουμε οι μητέρες με τα παιδιά. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Τώρα όμως τα 45 που ήδη έχω ξεπαιδιώσει, και θα έλεγα ότι έχω ξεπαιδιώσει από τα 40, με την έννοια ότι όταν ήμουν 40 ετών ο γιος μου ήταν 18 και η κόρη μου ήταν 15, που ήδη ήταν αρκετά αυτοεξυπηρετούμενη. Θυμάμαι εκείνες τις εποχές και χαμογελώ. Δεν θέλω να τις ξαναπεράσω. Όχι ότι δεν ήταν ότι και πιο εύκολο, όμως είχε και καλές στιγμές μέσα και ο χρόνος περνάει γρήγορα και δεν το παίρνει είδηση. Να χαίρεσαι που έχει αρχίσει να καθαρίζει ο τόπος από τα αδιάγνωστα στοιχεία και η συνθήκη να γίνεται καλύτερη. Έχεις την αγάπη μας, μείνε εδώ στο κανάλι μας και γράψε μας όποτε θες. Φιλιά. Μια νοερή αγκαλιά σου στέλνουμε όλοι, αγάπη. Και άλλη εδώ. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, μου γράφει φίλη το εξής. Χαίρετε κυρία Θέκλα, εύχομαι να είστε καλά και πάνω απ' όλα υγιείς. Είμαι η κοπέλα που πριν κάποιους μήνες σας ξαναέστειλα ένα μήνυμα. Ήμουν έγκυος τότε και περίμενα το τέταρτο παιδάκι μου και ο άνδρας μου ήθελε να φύγει. Γέννησα το παιδάκι μου, τώρα πλέον είναι 9 μηνών, να ζήσει το παιδάκι, υγιές να είναι, καλότυχο, καλά. Ο άνδρας μου δεν έφυγε, ήταν εκεί όταν γέννησα πριν 9 μήνες και μετά έβλεπα πως πολλά πράγματα δεν μου αρέσουν και πως ίσως πρέπει να είμαι εγώ αυτή που πρέπει να βάλει τέλος, χωρίς να ξέρω αν μπορώ να τα καταφέρω. Μέσα μου όλα ήταν μπερδεμένα, από τη μια έλεγα να φύγει, από την άλλη δεν ήξερα αν πρέπει να έφευγε. Τελικά έμαθα, είδα ότι έχει σχέση με μια πελάτησά του, η οποία είναι 45 χρόνων και δεν είχε ποτέ οικογένεια, υποχρεώσεις κτλ. Όταν του ζήτησα να φύγει, δεν ήθελε, έλεγε συνεχώς ψέματα για να μείνει, αλλά κάθε βράδυ γύριζε στις 4 το πρωί, ώσπου μια μέρα του μάζεψα τα ρούχα και του είπα φεύγεις. Άρα υπήρχε λόγος που ο κύριος ήθελε να φύγει, που ο άνθρωπος αυτός ήθελε να φύγει, γιατί είχε δημιουργήσει μια νέα σχέση, ενώ ήταν ακόμη παντρεμένος και μάλιστα η γυναίκα του έγκυος στο τέταρτο παιδί. Έφυγε. Δήθεν θα έμενε στο σπίτι όπου μέναμε πριν και ήταν δικό μας, αλλά τελικά έμεινε με αυτήν, η οποία είχε και το θράσος να μου στείλει μήνυμα και να με απειλήσει πως αν δεν το βουλώσω, επιλέξει, θα έρθει στο σπίτι μου και θα γίνει χαμός. Ουδέν σχόλιο. Έχουν περάσει 5 μήνες από τότε. Εγώ πριν πάρω την απόφαση είχα ξεκινήσει ψυχοθεραπεία και αγωγή από το ψυχίατρο μου που με βοήθησε πολύ. Πλέον δεν παίρνω τίποτα γιατί είπα πως δεν θα ξαναπάρω τίποτα εξαιτίας άλλων ανθρώπων. Πριν ένιωθω ότι δεν θα τα καταφέρω και πως αυτός έχει φτιάξει τη ζωή του. Πλέον βλέπω πως εγώ ξέρω τι θέλω και αυτός όσο πάει βουλιάζει και τώρα άρχισαν οι φασαρίες και όλα τα σχετικά με εκείνη τη γυναίκα που μέχρι πριν με σύγκρινε μαζί της και ήταν η γη της επαγγελίας. Κάθε καινούρια σχέση μας φαίνεται ονειρική, μας φαίνεται πολύ σπουδαία και κυρίως αν έχουμε θέματα στο γάμο μας και έχουμε θέματα στην κυρίως σχέση μας που δεν έχουμε τα κότσια και το θάρρος να τα επιλύσουμε και βρίσκουμε τη διαφυγή δια του έρωτος, εννοείται ότι στην αρχή θα μας φαίνεται πολύ σπουδαία νέα σχέση. Χαίρομαι που σιγά σιγά τα καταφέρνω όσο δύσκολα και αν είναι με 4 παιδιά και χωρίς κανένα για βοήθεια. Μπράβο αγάπη.
Αυτό που δεν μπορώ να καταφέρω και θέλω και τη δική σας γνώμη, άποψη, πολύτιμη συμβουλή, είναι πως ενώ είμαι καλά όταν, όταν έρχεται να δει τα παιδιά και ξέρω ότι τους στέλνει μήνυμα, φεύγει τρέχοντας. Από τη μια τον λυπάμαι για την κατάντια του, γιατί είχε χάσει κάθε ίχνος σεβασμού από εμένα, και από την άλλη νευριάζω πάρα πολύ, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να μην μπορώ να το κρατήσω και να καταλήγει σε φασαρία, πράγμα που δεν θέλω να βλέπουν τα παιδιά μου. Τι μπορώ να κάνω, πώς θα το ξεπεράσω όλο αυτό, γιατί με ενοχλεί τόσο? Αν δεν είχαμε παιδιά μαζί, σίγουρα δεν θα είχαμε καμία επαφή. Τώρα όμως, θέλοντας και μη λόγω των παιδιών, αναγκάζομαι να τον βλέπω και όλο αυτό μου είναι πολύ δύσκολο. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να είσαι αναγκασμένη να βλέπεις τον πρώην σου και να έχεις επαφή μαζί του, εφόσον και τα παιδιά είναι μικρά, τουλάχιστον το μικρό είναι μηνό, είναι βρέφος, και να έρχεται στην αντίληψή σου η συμπεριφορά του, η οποία δικαίως να σε θυμώνει, γιατί είναι άδικη προς τα παιδιά και προς εσένα και είναι φυσιολογικό να το βιώνεις έτσι. Δεν είναι ο πρώην άνδρας σου με τον οποίο χωρίσατε κάτω από ήρεμες συνθήκες, κοινή συνενέση και προχώρησε με τη ζωή του εκ των υστέρων. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ενώ εσύ σου να έγκυος στο τέταρτο παιδί, σε κορόιδευε ότι ήθελε να χωρίσει για άλλο λόγο, ενώ στην πραγματικότητα είχε δημιουργήσει μια άλλη σχέση και με μια γυναίκα που, όπως γράφεις εσύ, δεν σου μιλάει με σεβασμό ή δεν σου μιλούσε με σεβασμό, γιατί τώρα από ό,τι κατάλαβα δεν μιλάς μαζί της. Και κάτι ακόμη που δεν μπορώ να ξεπεράσω είναι πως δεν μπορώ ακόμη να λειτουργήσω σαν ελεύθερη γυναίκα, πως δεν έχω να δώσω λογαριασμό σε κανένα. Σας ευχαριστώ, κυρία Θέκλα, και συγγνώμη για το μακροσκελές κείμενο. Εύχομαι να είστε πάντα καλά και αν αυτό βοηθήσει και κάποια άλλη κοπέλα που είναι στην ίδια θέση με μένα και έχετε τη διάθεση να το κάνετε βίντεο. Ξέχασα να σας πω πως δεν θέλω να ξαναγυρίσει, ούτε τον θέλω στη ζωή μου, αλλά νιώθω ότι κάποιες φορές μέσα από τα παιδιά, δήθεν για να τα δει και τα λοιπά, χρησιμοποιεί το σπίτι σαν ξενοδοχείο. Για παράδειγμα, έρχομαι να περάσω την ώρα μου γιατί δεν έχω που να πάω, με πρόφαση να δει τα παιδιά, και αυτό είναι που με νευριάζει. Γιατί νιώθω, με συγχωρείτε για την έκφραση, μαλάκας, πως είμαι μαλάκας όταν το κάνει αυτό. Της έστειλα τις φίλες πως θα κάνω το βίντεο. Λέει, ώρες σκέφτομαι ότι ναι, πραγματικά είναι να τον λυπάσαι, γιατί έβαλε τα χέρια του για να καταστραφεί μόνος του. Από την άλλη, προσπαθώ πολύ. Να, όπως σήμερα ξύπνησα με όλη την καλή διάθεση και ενώ έχει 2 εβδομάδες δεν έχει δώσει διατροφή, επειδή δεν πληρώθηκε όπως λέει, και προσπαθώ να κρατάω ήρεμα τα πράγματα για τα παιδιά, ήρθε ένα mail πως χθες πήγε και αγόρασε ένα ακριβό εκτυπωτή για τη γυναίκα που είναι μαζί της. Και με κάποιο τρόπο το έμαθα αυτό το πράγμα. Πώς να μην νευριάσω τώρα όταν στερούνται τα δικά μου παιδιά ή δεν θέλει να τα πάρει γιατί φοβάται πως η κοπέλα του θα τον απατήσει και μου το λέει κιόλας, τι άλλο θα ζήσω? Δηλαδή σου λέει ότι δεν θέλει να πάρει τα παιδιά γιατί φοβάται όταν πάρει τα παιδιά η γυναίκα του θα τον απατήσει. Οποία ανοριμότης εκ μέρους του πρώην σύζυγου σου. Προσπαθώ τόσο πολύ κάθε μέρα και με μένα και με τα παιδιά να μην έχουν κακή σχέση με τον μπαμπά τους, γιατί μεγάλωσα χωρίς γονείς και δεν θα ήθελα το ίδιο για τα παιδιά. Δεν φταίνε σε κάτι αυτά, αλλά συνεχώς τα κάνει να μην πω. Άντε και μένα, αυτά δεν τα σκέφτεται καν? Που μου έστελνε η κοπέλα του μήνυμα ότι είμαι για ψυχίατρο με την κακή έννοια και πως αυτή είναι ισορροπημένη και ότι ο γάμος μου ήταν στη φαντασία και πολλά άλλα. Της απάντησα μόνο πως έχω 4 παιδιά να μεγαλώσω, να γίνω σωστοί άνθρωποι και να μην παίζουν με τις ζωές άλλων ανθρώπων και πως δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με αυτούς. Της ευχήθηκα καλοτάξιδος ο γαμπρός, πως τη λυπάμαι γιατί θα καταλάβει πολύ αργά, επειδή μου έλεγε ότι είναι πολύ άξιος άντρας και να μην περιμένει με τέτοια συμπεριφορά. Εγώ δεν την ενόχλησα, πως η ζωή μαζί του θα είναι ευλογημένη, και μετά την μπλόκαρα για να μην με αναστατώνει. Αρκετά είχα και έχω να αντιμετωπίσω από μόνη μου. Λοιπόν, η φίλη αυτή έχει μια ιδιαίτερα ιδιόμορφη συνθήκη, λόγω του ότι οι επισκέψεις του πατέρα στα παιδιά γίνονται στο σπίτι της και εν την παρουσία της. Οπότε αναπόφευκτα έρχεται σε επαφή με τον πρώην της, ο οποίος πρώην της είναι το λιγότερο, να πω γελίος, δεν μ' αρέσει να λέω χαρακτηρισμούς, έτσι όπως τον περιγράφεις είναι γελία η συμπεριφορά του και η στάση του, καθόλου ανώριμη, καθόλου όριμη, καθόλου ανώριμη, καθόλου όριμη. Και λεπούρι βρήκε η φιλενάδα του, θα το ανακαλύψει στην πορεία, δεν μας ενδιαφέρει όμως. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πως εσύ θα μπορέσεις να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, θα μπορέσεις να διατηρήσεις την καλή σου διάθεση, θα μπορείς να είσαι συγκροτημένη
ώστε να καταφέρεις να τα βγάζεις πέρα με όλα τα δύσκολα που έχεις να αντιμετωπίσεις και παράλληλα να είσαι και όσο το δυνατόν καλύτερη μητέρα για τα παιδιά σου. Καταρχάς, δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο να είσαι στο ίδιο δωμάτιο μαζί του και να παρακολουθείς ό,τι λέει και ό,τι κάνει όταν είναι εκεί με τα παιδιά. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο είναι το σπίτι σου. Ίσως να πρέπει να ξεκινήσεις μια ρουτίνα στην οποία όταν έρχεται αυτός να του αφήνεις τα παιδιά στο σαλόνι και εσύ να απομακρύνεσαι στο δωμάτιό σου ή στην κουζίνα ή σε κάποιο άλλο δωμάτιο του σπιτιού που να κάνεις δικές σου δουλειές και να μην έρχεσαι σε επαφή μαζί του. Δεν είναι ανάγκη να ξέρεις αν του στείλε μήνυμα η κοπέλα και αν αυτός έφυγε τρέχοντας για να μην στενοχωρηθεί η κοπέλα. Δεν είναι ανάγκη να ξέρεις τι κάνει με τη φιλενάδα του. Καλά έκανες και την μπλόκαρες εφόσον σου μιλούσε με ασέβεια. Και τώρα αν σε προσέγγιζε του στυλ να συνεργαστούμε για το πώς να διαχειριστεί ο πατέρας τη σχέση του με τα παιδιά του καλύτερα, αν αυτή η κοπέλα ήταν διαθέσιμη να βοηθήσει και να συμμετέχει βοηθητικά στην καλή σχέση του πατέρα με τα παιδιά, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, γιατί σε πολιτισμένες συνθήκες, σε πολιτισμένες καταστάσεις μπορεί η νέα σύντροφος του πατέρα να έχει μια συνεργασία, όχι φιλία, μια συνεργασία με τη μητέρα των παιδιών προκειμένου να γίνει όσο πιο ομαλή η σχέση του πατέρα με τα παιδιά και σε εκείνη τη συνθήκη δεν θα ήσουν και υποχρεωμένοι να αρχίσουν να συνεχώσουν σε επαφή μαζί του. Όμως δεν είναι αυτή η κατάσταση. Έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που έτσι όπως τον περιγράφεις δρά ανώριμα, δρά παρορμητικά, δεν είναι ένας δυνατός χαρακτήρας και μια συγκροτημένη προσωπικότητα που να έχει τακτοποιήσει τις υποθέσεις του. Φαίνεται σαν ένα εγωκεντρικό ανορίωτο παιδί. Είναι έλλειψη ορίων και έλλειψη σεβασμού να πηγαίνεις να περιγράφεις την πρώην γυναίκα σου τα προβλήματα που έχεις με τη φιλενάδα σου. Τι να πω ρε παιδί μου, τι να πω. Τώρα, για το κομμάτι της διατροφής, σου είχα πει και πέρσι στο βίντεο ότι υπάρχουν νομικές προστατευτικές δικλείδες προκειμένου να λαμβάνεις τη διατροφή. Ό,τι θέλει ας κάνει με τα χρήματά του, ας αγοράσει ακριβό χτυπωτή στη φίλη του, ας μην αγοράσει, ας κάνει το ένα, ας κάνει το άλλο. Είναι υποχρεωμένος όμως να δίνει τη διατροφή για τα παιδιά του. Αυτή είναι μια νομική του υποχρέωση, την οποία είναι υποχρεωμένος να την ακολουθήσει και υφίσταται νομικές κυρώσεις εάν δεν την ακολουθήσει. Δηλαδή, δεν είναι θέμα συζήτησης το αν θα δώσει τη διατροφή ή όχι. Πρέπει να δίνει τη διατροφή. Είναι ασυζήτητο αυτό. Να δίνεις τη διατροφή σου, άνθρωπε μου, και κάνε ό,τι θες μετά με τα λεφτά που σου απομένουν. Δεν είναι θέμα συζήτησης το τι θα κάνει, το αν θα δώσει τη διατροφή ή όχι. Είναι αδιαπραγμάτευτο. Όπως επίσης αδιαπραγμάτευτο πρέπει να είναι και το ότι είναι καλή ιδέα να έχει απρόσκοπτη επαφή με τα παιδιά του. Παραν τούτου όμως, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα επίσης να είναι προγραμματισμένες οι επισκέψεις με τα παιδιά, ώστε να μπορείς και εσύ να κανονίζεις την ώρα που θα είναι εκεί, να κάνεις κάτι άλλο και να μην έρχεσαι σε επαφή. Δηλαδή και για τα παιδιά και για σένα είναι καλό να υπάρχει ένα πρόγραμμα, να μην είναι όποτε μου φανεί και όποτε έχω όρεξη και όποτε θα με βολέψει, θα σπεταχτώ από το σπίτι να περάσω την ώρα μου, αν όντως αυτό συμβαίνει. Ρωτάς κιόλας στο βίντεο, στο mail που έστειλες, ότι εσύ δεν έχεις αρχίσει ακόμη να νιώθεις σαν ελεύθερη γυναίκα που να μην έχεις ανάγκη να λογοδοτήσεις. Είσαι πολύ νέα, είσαι 30 και κάτι, είσαι μητέρα 4 παιδιών, όλη σου τη ζωή σου ταλαιπωρημένη, γονεοποιημένο παιδί, είχες αναλάβει ευθύνες που στην ουσία αναλογούσαν στους γονείς σου οι ευθύνες αυτές και τις είχες αναλάβει εσύ από πολύ νωρίς. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο για σένα να μπει στη διαδικασία του λειτουργώ σαν ένας ελεύθερος και ανεξάρτητος άνθρωπος 30 χρόνων που δεν χρειάζεται να λογοδοτήσω σε κανέναν. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν θες να παίρνεις αντικαταθλιπτική θεραπεία ή οποιαδήποτε ψυχοφαρμακευτική θεραπεία για άλλους. Η ψυχοθεραπεία όμως θα σε βοηθούσε πάρα πολύ στο να μπορέσεις να διαχειριστείς την νεαποκτηθείς ελευθερία σου και να μάθεις να λειτουργείς αυτόνομα, συναισθηματικά αυτόνομα. Ίσως θα σε βοηθούσε η ψυχοθεραπεία σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο θα το μάθεις σιγά σιγά. Είναι δύσκολη η συνθήκη σου, έχεις την αγάπη όλων μας, έχεις τη συμπαράσταση όλων μας. Θέλω να σου δώσω θερμά συγχαρητήρια
γιατί μιλάς με εκτίμηση και σεβασμό και για τον πρώην άντρα σου και για τη φιλενάδα του, δηλαδή δεν εκφράζεσαι με μίσος ή με αρνητικά, με ρητορική μίσους για αυτούς τους δύο ανθρώπους οι οποίοι σε στενοχωρούν από ό,τι διαφαίνεται από τα γραπτά σου. Συγχαρητήρια γι' αυτό. Αυτό δείχνει τη δική σου ανθρώπινη ποιότητα. And stick to it και μείνε να είσαι ποιοτική, γιατί όσο είμαστε ποιοτικοί, αυτό είναι καλό για μας και για τα παιδιά μας. Και όταν χάνουμε την ποιότητά μας, παθαίνει ζημιά η δική μας η ψυχή και τα παιδιά μας επίσης. Να είναι σε ένα περιβάλλον στο οποίο να εκφράζονται αρνητικά συναισθήματα και έντονα αρνητικά συναισθήματα όπως το μίσος. Είναι διαφορετικός ο θυμός από το μίσος. Ο θυμός είναι ένα πιο ήπιο συναίσθημα, ανθρώπινο συναίσθημα, προστατευτικό. Το μίσος είναι ένα πιο έντονο, περιπλεγμένο συναίσθημα το οποίο θολώνει το μυαλό. Καταλαβαίνω ότι εσύ δεν θέλεις καν να θυμώνεις και το γεγονός ότι στέλνεις αυτά που στέλνεις είναι ένδειξη της δικής σου αξίας, ανθρώπινης αξίας και πνευματικότητας και σε συγχαίρω γι' αυτό. Μπορείς να παρακολουθήσεις το κανάλι, έχουμε κάποια βίντεο για τη διαχείριση του θυμού, μπορείς να τα βρεις και αυτά και για να τα παρακολουθήσεις. Είσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο, τα πας πάρα πολύ καλά και είμαι πολύ περήφανη για σένα, όπως είμαι περήφανη και για την άλλη την κοπέλα η οποία είχε αναφερθεί και στο πρώτο βίντεο που έκανα για σένα, η οποία μας είχε στείλει email ότι στην εγκυμοσύνη των 5 μηνών εγκυμονούσα στον 5ο μήνα, χώρισε από τη σχέση της και αποφάσισε να γεννήσει και να μεγαλώσει το παιδί μόνη της, γιατί οι συνθήκες της σχέσης της δεν ήταν υγιείς, ήταν μια κακοποιητική σχέση και η κοπέλα αυκίνη τα κατάφερε, γέννησε το παιδί της, το μεγαλώνει και είναι σε πολύ καλύτερη ψυχική συναισθηματική κατάσταση τώρα, 2 χρόνια μετά, παρά τότε που μου στέλνει το πρώτο mail. Είναι ευχάριστα αυτά τα updates. Μπορεί εσύ να νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Έχω να σου πω όμως ότι είσαι σε πολύ καλύτερο σημείο από ότι ήσουν ένα χρόνο πριν και ένα χρόνο μετά θα είσαι πολύ καλύτερα. Έχεις την αγάπη όλων μας. Φιλιά. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχω λάβει μια καταπληκτική επιστολή, την οποία επιθυμώ να σας τη διαβάσω άπνευστη και μετά να τη σχολιάσω. Εγώ έχω βάλει τίτλο σε αυτό το vlog «Το παιδί δεν το σκέφτεσαι», ενώ η φίλη που έστειλε την επιστολή έβαλε τον ακόλουθο τίτλο. «Κουράστηκα να αισθάνομαι κόπωση στη ψυχή, το μυαλό και το σώμα». Αγαπητή Θέκλα, θα βάλω κάποιες σκέψεις στο χαρτί που λέει ο λόγος μιας που πληκτρολογώ. Ευχαριστώ για όλα τα βίντεο. Παρακολουθώ λίγο από τη μία λίστα, λίγο από την άλλη. Μου κάνεις παρέα στο λεωφορείο, όταν ετοιμάζω τα μαθήματά μου, όταν απαντάω σε mail, όταν οργανώνω τη μέρα μου, όταν περπατάω. Κατάφερα μετά από 12 χρόνια γάμου να καταλάβω ότι δεν θέλω πια να είμαι ο ήρωας σε αυτή τη σχέση. Η σιωπηλή και υπομονετική σύζυγος στο υπόβαθρο. Δεν θέλω να είμαι η καλή εντός εισαγωγικών. Αυτή που δεν θα χαλάσει εντός εισαγωγικών το γάμο της. Θέλω να είμαι η bitch που δεν την νοιάζει τι θα πει οποιοδήποτε. Που θέλει ειρήνη στη ψυχή της και στο σπίτι της τελικά. Θέλω να αναπνεύσω. Επέτρεψα στις συνθήκες, στο γάμο, στο δεν ξέρω κι εγώ τι, να με αλλάξει. Πόσες φορές κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, όλες τις αμέτρητες φορές που κρύβομαι στον μπάνιο για να κλάψω και να με ρωτήσω πώς έφτασα ως εδώ. Πώς επέτρεψα να αλλάξω σε αυτό το πλάσμα που δεν είναι καν εικόνα του ποια είναι. Ποτέ δεν ήταν σημαντικό για μένα να λέω τι έχω σπουδάσει, τι έχω κάνει, που έχω ζήσει. Αν μη τι άλλο, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν παρά τα πολύ βασικά για το παρελθόν. Η προβολής πάνω στο σύζυγο. Οι φίλοι του, οι σπουδές του, τα χρόνια του στο στρατό, το κόμμα του, οι γονείς του, ο αδερφός του, οι σπουδές του, η δουλειά του. Όλα αυτά ξανά και ξανά οι ίδιες ιστορίες. Και όταν έλεγα κάτι στη συζήτηση, αμέσως να τα πώσει με μια άλλη δική του ιστορία.
Πάντα πίστευα ότι δεν με νοιάζει αν έχει τόση ανάγκη να μιλάει για τον εαυτό του και τις ιστορίες του. Ε, και τι πειράζει. Κι όμως, όσο το επιτρέπεις, αυτό χτίζει, χτίζει. Και όταν κάποια στιγμή ψώσεις φωνή, α, τότε σε περιλούζει η οργή και το κατηγορώ ότι άλλαξες. Και όσο αντιστέκεσαι, πέφτουν βροχή τα κατηγορώ και η μείωση. Αλλά με τα παιδιά τι γίνεται? Σιωπηλοί θεατές της μαλακίας που μας δέρνει, γράφει υπέροχο χαρτί. Όταν έχεις παιδιά, όλες οι συμπεριφορές σου, οι ανοχές, οι σιωποί περνάνε μαθήματα. Είδα τον ίκτο στο βλέμμα του μικρού μου γιου και ταρακουνήθηκα, γιατί συνειδητοποίησα ότι του μαθαίνω τα πάντα λάθος. Τι είναι η γυναίκα, η μάνα σε μια σχέση? Πώς φέρεται ο άντρας, σύζυγος? Ποια είμαι εγώ, η μαμά του? Και ενώ βίωνε το τρελό μπούλινγκ στη δική του σχολική ζωή, επέτρεπα εγώ την ντροπή, το απίστευτο μπούλινγκ του πατέρα του σε μένα, τη μαμά του. Ένα δεύτερο ταρακούνημα ήταν το πόσο επιβλητικός, ανταγωνιστικός, καταπιεστικός και μειωτικός προς το παιδί του ήταν. Άρχισα να υποδεικνύω με ήρεμο τρόπο πως θα ήταν καλύτερα να λέγαμε το χ ή το ψ με άλλο τρόπο. Άρχισα να του δείχνω ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές και ότι είναι okay να υψώνουμε το ανάστημά μας. Να έχουμε άλλη γνώμη από τον μπαμπά. Ότι ο μπαμπάς και ο κάθε ενήλικας, αν κάνει ότι τα ξέρει όλα, μάλλον δεν τα ξέρει. Θέλω απλά να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να τραβήξουμε μακριά τα παιδιά από τέτοιες αρρωστημένες καταστάσεις, και το γράφει με bold, με έντονα γράμματα αυτό. Θέλω απλώς να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να τραβήξουμε μακριά τα παιδιά από τέτοιες αρρωστημένες καταστάσεις. Δεν σκέφτεσαι το παιδί. Αυτό άκουσα πολλές φορές και βαρέθηκα να θέλω να καταλάβουν γιατί I want out. Γιατί θέλω να ξεφύγω σημαίνει τα γόντα. Ας μην καταλάβω. Τι με νοιάζει. Μακριά μου. Σκέφτομαι ότι θέλω να είμαι υγιής. Να βρω την ηρεμία, την ισορροπία μου. Και να έχει ηρεμία και ισορροπία και το παιδί. Μόνη. Μόνη. Θέλω να φύγω από το τοξικό του περιβάλλον. Το σπίτι του. Να απομακρυνθούμε από τη χειραγώγηση. Και μετά ψυχοθεραπεία και για τους δυο μας. Και εμένα και το παιδί. Στο δικό μας ήρεμο σπίτι, χωρίς τη σκιά του. Θέλω να μην αισθάνομαι αυτή την κόπωση πια. Νιώθω ότι έχω γεράσει τα τελευταία χρόνια. Σε ευχαριστώ που με άκουσες, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς που λες και εσύ. Εμείς σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχεις γράψει ένα εξαιρετικό κείμενο, ένα πολύ δυνατό κείμενο, το οποίο μέσα σε πολύ λίγες γραμμές περιγράφει με μαεστρία όλη τη συνθήκη της αδιόρατης κακοποίησης σε μια ναρκισιστική σχέση. Φίλες και φίλοι, όσοι είστε στη συμμετοχή, το ακούτε ήδη. Οι υπόλοιποι σας συστήνω να το αποκτήσετε και να το διαβάσετε, το βιβλίο αυτό της Avery Neal. Αφού είναι υπέροχος, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Το έχει γράψει μια ψυχολόγος, η οποία νομίζω ζει και εργάζεται στο Λος Άντζελες, η οποία δεν είναι ακαδημαϊκός, δεν είναι ερευνήτρια, το έχει γράψει μέσα από την κλινική της πρακτική. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο μας βοηθάει να καταλάβουμε πώς ακριβώς γίνεται αυτό που έχει εξηγήσει η φίλη μέσα στο email της. Πώς μια γυναίκα η οποία μπαίνει σε μια σχέση με έναν νάρκισο, τη λέξη νάρκισος δεν τη χρησιμοποιεί η Ειρηνή, χρησιμοποιεί τη λέξη κακοποιητικός. Αλλά όλη η νάρκιση είναι κακοποιητική. Μία γυναίκα μπαίνοντας σε μία σχέση με έναν νάρκισο, είτε φανερό νάρκισο, είτε κρυφό νάρκισο, με έναν κακοποιητικό τύπο τέλος πάντων, σιγά σιγά, όπως ο βάτραχος που μπαίνει σε μια κατσαρόλα με κρύο νερό και σιγά σιγά βράζει το νερό, δεν το αντιλαμβάνεται πότε χάνει παντελώς τον εαυτό σου. Όντως χάνεις τον εαυτό σου, όντως γίνεσαι ένα ανθρωπάκι το οποίο τρέμει και συρρυκνώνεται για να μπορέσει να υπάρξει σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια ο νάρκισσος, είτε ο μεγαλοπρεπής, είτε ο ξεκάθαρος ο νάρκισσος,
είτε ο και καλυμμένος ο άνδρας. Ο άνδρας της κυρίας αυτής, ο εγκαστάσης σύζυγός της, ήταν ξεκάθαρα ένας μεγαλομανής ναρκισσός, ένας μεγαλοπρεπής ναρκισσός, ένας overt ναρκισσός, ένας ξεκάθαρος ναρκισσός. Ήθελε να μιλάει για τον εαυτό του συνέχεια. Το σπίτι του, ο αδερφός του, οι σπουδές του, το κόμμα του, ιστορίες από το στρατό, η οικογένειά του, εγώ, να θέλει να γεμίζει όλες τις συζητήσεις, να θέλει συνέχεια να φαίνεται. Και θα πει κάποιος, και χαρά στο πράγμα, υπάρχει λόγος να σε ενοχλεί που ο άλλος θέλει να φαίνεται? Νιώθει μειονεκτικά, έχει ανασφάλειες, ας του να φαίνεται. Όχι, υπάρχει λόγος, ναι, είναι πρόβλημα, το είχα πάθει και εγώ αυτό το πράγμα. Να είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκάθαρα νιώθει μειονεκτικά για τον εαυτό του και θέλει να αποδείξει συνεχώς τον εαυτό του και στους άλλους ό,τι αξίζει, ο οποίος συνεχώς μιλάει για τα πραγματικά ή φανταστικά του κατορθώματα, ο οποίος συνεχώς παρουσιάζει τον εαυτό του σε ένα πολύ σπουδαίο άνθρωπο, σε ένα μυστήριο τύπο, είπαμε, το μυστήριο βλέμμα της Αγελάδας, το βοήθιο βλέμμα, ως ένα μυστήριο τύπο που να τον γνωρίζουν οι άλλοι και να λένε πω τι σπουδαίος ήταν αυτός. Και η γυναίκα δίπλα του να σμικρύνεται, να συρρυκνώνεται, να μην έχει φωνή. Και το γελίο της υποθέσεως, το αστείο της υποθέσεως είναι ότι τις περισσότερες φορές οι άλλοι δεν το γνωρίζουν ως αυτόν τον τύπο ο οποίος είναι από το τάδε μέρος και έχει κάνει την τάδε σπουδή και είχε πάθει την τάδε ιστορία στο χωριό. Οι άλλοι το γνωρίζουν ως αυτόν τον τύπο, ο οποίος για να είναι μαζί του αυτή η γυναίκα, η οποία εσύ λες ότι γύρω σου δεν γνωρίζουν. Θα μπορούσε όμως να σου στον τόπο σου και να γνωρίζουν. Για να είναι μαζί του η τάδε γυναίκα, η οποία έχει τόσο μυαλό και τόσο επίπεδο, σημαίνει κάτι έχει κι αυτός. Πού να ξέρουν οι γύρω. Πού να ξέρουν οι γύρω ότι αυτή η γυναίκα, η οποία είναι μορφωμένη, η οποία είναι καλλιεργημένη, η οποία έχει μια τέτοια πένα όπως τη δική σου, είναι γεμάτη κομπλεξιλίκια και η ίδια. Είναι ευάλωτη στην ναρκισσιστική κακοποίηση. Είναι ευάλωτη στη συνεξάρτηση. Και έχει συνεξαρτηθεί με ένα παλιόπαιδο. Με έναν τύπο ο οποίος είναι κύμβαλο αλαλάζο. Είναι άδειος. Μέσα έξω άδειος. Και όταν ένας άδειος άνθρωπος προσπαθεί να επιβληθεί, εννοείται ότι θα το κάνει με ένταση, εννοείται ότι θα μιλήσει μειωτικά στη σύζυγό του, εννοείται ότι θα μιλήσει απαξιωτικά, προσβλητικά και μειωτικά στο παιδί του, εννοείται ότι θα διδάξει με το παράδειγμα του στο παιδί του ότι στη ζωή αυτή επικρατεί όποιος έχει περισσότερο θράσος. Και πολύ ορθά το κατάλαβε φίλη, ότι όσο αφήνεται η μάνα ή ο πατέρας, το πρόσωπο εκείνο το οποίο είναι συνεξαρτώμενο μέσα σε μια σχέση, όσο αφήνεται το θύμα να το καταπίνει ο θήτης, όσο αφήνεται το θύμα να θυματοποιείται χωρίς να αντιδράει, χωρίς να μιλάει, χωρίς να ξεκαθαρίζει ότι δεν τη δέχομαι αυτού του είδους την κακοποίηση, δεν δέχομαι αυτή την κακομεταχείριση, δεν είναι ορθός αυτός ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι. Αντιστέκομαι, βάζω τα χέρια και λέω όχι, σταμάτα να με χτυπάς, όχι. Σταμάτα να με μειώνεις. Όχι, σταμάτα να συμπεριφέρεσαι με τέτοιο τρόπο. Δεν το δέχομαι. Δεν είναι αποδεκτό να με μειώνεις. Δεν είναι αποδεκτό να με κοροϊδεύεις. Δεν είναι αποδεκτό να με λες συνέχεια τρελή. Δεν είναι αποδεκτό να λες ότι είμαι προβληματική. Δεν είναι αποδεκτό να βγάζεις τα νεύρα σου πάνω μου. Δεν είναι αποδεκτό να λες μαλακίες χωρίς να σκέφτεσαι και να μην συγκινείσαι καθόλου για το ότι μπορεί να με προσβάλλεις, μπορεί να με πληγώσεις, μπορεί να με στενοχωρήσεις. Όταν δεν βάζουμε αυτό το stop, τότε μαθαίνουμε με το παράδειγμά μας, τα παιδιά μας, ότι είναι εντάξει να μας κάνουν bullying οι άλλοι και είναι εντάξει να το αποδεχόμαστε το bullying επειδή φοβόμαστε. Τι συγκλονιστικό αυτό που γράφει η φίλη εδώ στην επιστολή της. Λέει, αλλά με τα παιδιά τι γίνεται? Σιωπηλοί θεατές της μαλακίας που μας δέρνει. Όταν έχεις παιδιά, λέει, όλες οι συμπεριφορές σου, οι ανοχές, η σιωπή περνάνε μαθήματα. Ενώ το παιδί μου βίωνε τρελό μπούλινγκ στη δική του σχολική ζωή, λέει, εγώ επέτρεπα την τροπή, το απίστευτο μπούλινγκ του πατέρα του σε μένα, τη μαμά του. Άρα, με τη συμπεριφορά σου, δίδαξε στο παιδί σου ότι είναι κάτι φυσιολογικό το μπούλινγκ. Ότι ναι, κάποιοι
δεν έχουμε αξία. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουμε αξία. Κάποιοι άνθρωποι έχουμε πέσει από το εξώς της μηχανής. Πέσες από το εξώς της μοτόρας. Είναι μια έκφραση κυπριακή που σημαίνει εσύ δεν έχεις αξία. Δεν είσαι άτυχος. Εσύ δεν σε έχουν βρει στο δρόμο. Δεν έχεις αξία. Δεν αξίζεις να ζεις καλά. Κάποιοι πέσαμε από το εξώς της μοτόρας. Είναι στην κυπριακή έκφραση. Ότι κάποιοι άνθρωποι δεν αξίζουμε αγάπη. Κάποιοι άνθρωποι δεν αξίζουμε εκτίμηση. Δεν αξίζουμε σεβασμό. Οπότε είναι εντάξει να μας κακοποιούν, είναι εντάξει να μας κάνουν bullying, είναι μια χαρά. Δέχομαι bullying γιατί είμαι ανίκανος να με κάνουν οι άλλοι κανονικά παρέα και όπως και η μάνα μου δέχεται bullying γιατί είναι ανίκανη να τη σεβαστεί ο πατέρας. Αυτά τα μαθήματα περνάμε στα παιδιά. Και αν σκέφτεσαι τα παιδιά και αν πραγματικά νιώθεις ευθύνη απέναντι στο παιδί σου, θα το πάρεις το παιδί σου και θα το σηκώσεις να το φύγεις από όλη εκείνη την ναρκισσιστική κακοποίηση. Και όπως πολύ ορθά γράφει η φίλη, θα πάρεις το παιδί σου, τα παιδιά σου και θα πας σε ένα ήσυχο μέρος και δεν τελείωσε εκεί το πρόβλημα. Εκεί αρχίζει η θεραπεία. Εκεί πρέπει να κάνεις και εσύ ψυχοθεραπεία και το παιδί ψυχοθεραπεία. Γιατί δυστυχώς θα το πω αυτό, και ακούστε με, δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι, πολλοί γονείς, χωρίζουν. Χωρίζουν από κακοποιητικές σχέσεις, από αδιόρατα κακοποιητικές σχέσεις. Χωρίζουν από σχέσεις με ναρκισσιστική κακοποίηση και θεωρούν ότι λύθηκε το πρόβλημα με το να χωρίζουν. Παίρνουν το παιδί τους, τα παιδιά τους, πάνε μένουν σε ένα άλλο σπίτι, μπαίνουν σε όλο εκείνο τον κυκαιώνα του διαζυγίου με έναν ναρκισσό και με έναν άνθρωπο κακοποιητικό και δεν κάνουν καθόλου ψυχοθεραπεία. Θεωρούν ότι η ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητη μόνο μέχρι να χωρίσεις. Εκεί είναι που ξεκινάει η ουσιαστική θεραπεία. Και είτε είναι εξαιρετικά ευάλωτη στις συνεχείς επιθέσεις του ναρκισσού, ο οποίος εξαγριώνεται με την επανάσταση των θυμάτων του που έχουν φύγει και μπορεί να γίνει ακόμη πιο ύπουλος, επικίνδυνος και ενοχλητικός ο πόλεμος, ο ψυχολογικός που θα κάνει, ή παραμένουν με τις πληγές τους, με τη χαμηλή τους αυτοεκτίμηση, με τα τραύματα τα καινούργια που έχει δημιουργήσει ο ναρκισσός από τον οποίο έχουν χωρίσει άνδρας ή γυναίκα και με τα παλαιότερα τραύματα από τη διαπαιδαγώγηση τους, τα οποία τους κατέστησαν να είναι ευάλωτη στην ναρκισσιστική κακοποίηση του νέου του συντρόφου. Και τι γίνεται μετά? Έχουν χωρίσει από τον ναρκισσό, έχουν φύγει τα παιδιά από εκείνο το περιβάλλον το κακοποιητικό και δεν κάνουν θεραπεία. Λένε δεν έχω χρήματα για να κάνω θεραπεία, δεν είναι τώρα η ώρα για να κάνω θεραπεία, δεν χρειάζομαι πλέον θεραπεία επειδή έχω χωρίσει. Και μπαίνουν μετά σε άλλες ναρκισσιστικές σχέσεις κακοποιητικές με άλλους τύπους που δεν είναι καν ο πατέρας των παιδιών τους και οι οποίοι θα επαναλάβουν το ίδιο τρυπάκι. Και που μπορεί κάποιες μητέρες ή κάποιοι πατεράδες να συναντιούνται με τον νέο του στέρι, που είναι επίσης κακοποιητικό όπως και το προηγούμενο του στέρι, επειδή αν δεν κάνεις θεραπεία θα πας να ξαναβρεις έναν παρόμοιο. Μπορεί να μην συναντιέται ο νέος σύντροφος ή νέα σύντροφος με το παιδί, αλλά η ναρκισσιστική κακοποίηση που θα επιφέρει στο συνεξαρτώμενο γονιό ο νέος ερωτικός σύντροφος, αναπόφευκτα θα περάσει ως διαγενειακό τραύμα και στο παιδί. Θα μεταβιβαστεί στο παιδί όλη αυτή η τραυματική συνθήκη. Να τα πω έτσι λίγο πιο ξεκούτσουλα, πιο ξεκάθαρα. Ξεκούτσουλη κυπριακή έκφραση που σημαίνει ξεκάθαρα. Να τα πω έτσι πιο λιανά. Αν είστε παντρεμένοι με έναν άρχισο, με μια άρχισο και χωρίσετε, καλά κάνατε. Μην παραμείνετε όμως χωρίς ψυχοθεραπεία και χωρίς ουσιαστική εσωτερική δουλειά, γιατί τότε είναι που χρειάζεστε περισσότερο από ποτέ την ψυχοθεραπεία και για να ενδυναμωθείτε, να αντέξετε το ψυχολογικό πόλεμο που αναπόφευκτα θα σας κάνει ο ναρκισσός που θα φύγετε από αυτόν, αναπόφευκτα, αλλά και για να θεραπεύσετε το δικό σας πρόβλημα της συνεξάρτησης, ώστε να μην μπείτε ξανά σε παρόμοιες παλιοσχέσεις και παλιοκαταστάσεις, σχέσεις ναρκισσιστικής κακοποίησης. Γιατί κάποιος ο οποίος είναι συνεξαρτώμενος δεν θεραπεύεται από τη συνεξάρτηση μόνο επειδή έχει χωρίσει από τον κακοποιητή του. Όχι. Πρέπει να κάνει βαθιά ενδοσκόπηση, οξία ψυχοθεραπεία, να επιδοθεί στη ψυχοεκπαίδευση με πάθος και να κάνει πολύ εσωτερική πνευματική δουλειά για να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του, ώστε να μην ξαναπουληθεί
φτηνά στον οποιοδήποτε να άρχισε θα βγει μπροστά του. Και θα σας πω αυτό το πράγμα και το λέω για να τα ακούσω και εγώ. Είναι αδιανόητο, λάθος μας που κάνουμε, να έχουμε χωρίσει από τον πατέρα των παιδιών μας ή από τη μητέρα των παιδιών μας επειδή έχουμε αντιληφθεί πως η συνθήκη δεν ήταν υγιής και είναι λάθος μας να πηγαίνουμε να μπλέκουμε σε άλλες μη υγιείς συνθήκες. Από τη στιγμή που χώρισες από γάμο και πήρες αυτή την τόσο σοβαρή απόφαση να απομακρύνεις τα παιδιά από το τοξικό περιβάλλον του γάμου με το βιολογικό τους γονιό, με το θετό τους γονιό, με το γονιό τους τέλος πάντων, είναι ντροπή σου, ντροπή μου, ντροπή μας, ντροπή μας. Να μην γονατίσεις πάνω στον εαυτό σου, να θεραπεύσεις επιτέλους το πρόβλημα σου που πας και μπλέκεις με τον κάθε προβληματικό, με τον κάθε κομπλεξικό, με τον κάθε μαλάκα, με τον κάθε νάρκισο που θα σε μειώνει, που θα σου μιλάει άσχημα, που η μάνα μου ο καημένος έχει ψυχολογικά και άστον να πει τα προβλήματά του, μάνα μου νιώθει μειονεκτικά και άστον να πενευτεί για τον εαυτό του, μάνα μου τον ένα, μάνα μου τον άλλο. Υπάρχει μια κυπριακή παροιμία, σας την έχω πει πολλές φορές. Αντροπή που τον ένα, αντροπή που τον άλλον, κοπελούμε τον άντρα μας, είναι κάμα. Η οποία σημαίνει στη δημοτική, ντραπήκαμε τον ένα γείτονα, ντραπήκαμε τον άλλο γείτονα, με παιδί με τον άντρα μας δεν κάναμε. Δηλαδή δεν αφήνουμε τον κανένα να μας βιάζει. Ντροπή μας. Δεν λέω πως δεν το έχω κάνει, φυσικά και το έχω κάνει. Μη πρώτη που έχω κάνει αυτό το λάθος. Από τη στιγμή όμως που τώρα έχουμε τις γνώσεις για το ότι από εμάς ξεκινάει το πρόβλημα, επειδή είμαστε επιρρεπείς στη συνεξάρτηση και επειδή είμαστε συνεξαρτώμενοι άνθρωποι, ελκυόμαστε με ψυχοπαθολογική έλξη από τον κάθε νάρκισο που θα βρεθεί στο δρόμο μας, όταν χωρίσουμε από σχέση με νάρκισο, όταν χωρίσουμε από γάμο με νάρκισο και πάρουμε και τα παιδιά μας και καλά κάνουμε και παίρνουμε τα παιδιά μας για να τα σώσουμε, να τα διασώσουμε, γονατίζουμε πάνω στον εαυτό μας με ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και βαριά πνευματική εργασία, ούτω ώστε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της συνεξάρτησης μας, να πιστέψουμε επιτέλους την αξία μας, να αγαπήσουμε επιτέλους τον εαυτό μας, να εκτιμήσουμε επιτέλους τον εαυτό μας και να μην ανεχόμαστε τα ψίχουλα από κανέναν, να μην ανεχόμαστε καμία απολύτως κακοποίηση. Και αν αυτό σημαίνει να παραμείνουμε single, είναι πολύ καλύτερα να είσαι single και να έχεις την ηρεμία σου, την ησυχία σου και να αγαπάς και να εκτιμάς τον εαυτό σου και να μπορείς να διδάξεις τα παιδιά σου 5 γράμματα πνευματικά, από το να είσαι μέσα σε σχέση άσχετη που να σου προκαλεί συνέχεια στενοχώρια, να σου προκαλεί θυμό, να σου προκαλεί καταπίεση, να σου προκαλεί ένα σωρό αρνητικά συναισθήματα τα οποία αναπόφευκτα θα περάσεις και στα παιδιά σου. Έχουμε ευθύνη οι γονείς, ειδικά οι γονείς που έχουν ανήλικα παιδιά με τα οποία συγκατοικούν, αλλά και όσοι έχουμε ανήλικα παιδιά, γιατί όχι, έχουμε ευθύνη οι γονείς, μια περισσότερη ευθύνη, να προσέχουμε με ποιους ανθρώπους μπλέκουμε και για να μην μπλέκουμε με κακοποιητικούς ανθρώπους, για να μην μπλέκουμε με ναρκισσούς, πρέπει να θεραπεύσουμε μέσα μας το δικό μας το πρόβλημα της συνεξάρτησης. Μας το εύχομαι. Με πολύ αγάπη. Φιλιά.